για πάμε! Καλώς ήρθατε για το σακαλό καταπληκτικό με τους κορχοφιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία, πάμε για την ψυχολογκοτισμό, πάμε να τα κάνουμε ένα γιάχμα, ένα γιάπαλο, πάμε να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αθλητικιά ζουμουσάδα! Κάψε τις κονσολίτσες, Κωστάκη, κάψτες! Αγόρι μου, αυτό το βλέμμα συγκολύπτες όταν φωνάζω, που είναι το βλέμμα του τρόμου που πιτσικάρει το ποτασιόμετρο, έτσι λέγεται, που δίνει κόκκινα και βλέπω δαγκώνονται οι άνθρωποι από τη μία, φοβούνται μην κάψω να πούμε τις λιχνίες, από την άλλη, τι να του πούμε τώρα, μη φωνάζεις, δεν θέλω να με στεναχωρήσουν κιόλας, πόσο τους αγαπώ τους ανθρώπους που... Βλέπω ότι θέλουν να μου το πούν, αλλά δεν μου το λένε. Το καταλαβαίνω εγώ μόνος μου ότι ξέρεις, ένα σφίξιμο, μια αυτά. Σαν να είναι μια δυσκολιότητα. Μια ραδιοφωνική αιμορροίδα, ψυχολογική αιμορροίδα. Εδώ είμαστε που λες. Σωτήρη Δασκαλάκη, σε καλωσορίζω και σήμερα, αγόρι μου. Καλώς ήρθες και σήμερα να κολλήσεις τα βαρέα και αθυγινά ένσημά σου. Αγόρι μου. Λεβέντη μου. Εμείς είμαστε εδώ, είστε κι εσείς εκεί πέρα έξω. Φαντάζομαι δεν σας βλέπουμε. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Μπορεί να μας ακούει ένας, φίλε. Μόνο ένας σήμερα. Να μας ακούει μόνο ένας. Η κυρία λένε που είναι έξω, ο Batman που δεν έχει φύγει ακόμα. Ένας. Μπορεί να μας ακούνε 100.000. Δεν το ξέρεις. Δεν είναι θέατρο να το βλέπεις το κοινό σου. Δεν ξέρεις πότε γελάει ο άλλος όταν λες ένα αστείο που εσύ νομίζεις ότι είναι super wow και μαμάει και δέρνει. Και μπορεί να μην γελάσει κανένας με το αστείο σου. Αν να πεις ένα που εσύ το θεωρείς τελείως κρύο και άνοστο και ο άλλος να κλάψει και να λέει φίλε πήγα να τρακάρω. Άλλαξε λωρίδες στον περιφερειακό χωρίς να θέλω. Βγήκα δίπλα να πούμε. Έκανα παρέα στα αγριογούρουνα. Παρεμπιπτόντως κάποιος πρέπει να σε εξηγήσει αυτές τις πινακίδες. Προσοχή λέει αγριογούρουνο. Δηλαδή κάποιος μας τρολάρει. Αν δεν είναι ο Βελίξ που έχει κάνει. Ο Βελίξ ο οποίος η λέξη προέρχεται από τον ελληνικό Οβελία. Άρα είναι Έλληνας Οβελίας. Και τον ονόμασαν Οβελίξ. Για να πάρει την ηθαγένεια και να μπορεί να παίζει στον ΑΟ Γαλάτιας, εκεί στους Γαλάτες, στο γαλατικό χωριό. Αν δεν έχει κάνει αυτό, οι πινακίδες μας τρολάρουν. Ρωτάω κάποιον και μου λέει, φίλε, έλα. Γαλατινή Κοζάνης είναι καταγωγή, βεβαίως, φίλε, εννοείται, κανονικά. Το ζήτησε και από τη Γαλατά Σαράι, αλλά δεν πήγε. Δεν ήθελε, δεν ήθελε. Λέω λοιπόν. Πάρε τηλέφωνο να σου πω για τα αγριογούρουνα, φίλενα. Άρε, Άκη. Άκης από τον εκδοτικό οίκο Πατάκη, αδερφέ μου, αδερφέ μου. Ξέρω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει εκεί. Βγήκαν όντως κάποιοι αμόλυσαν κάτι αγριογούρουνα, γεννήσαν τα αγριογούρουνα και κάναν βόλτα στον περιφερειακό. Βγήκαν βόλτα, πήγαιναν κάτι συναυλίες κάποια στιγμή. Εκεί στο θέατρο δάσους, θέατρο βράχων. Τι θέατρο έχουμε εκεί παραπάνω με το παιδί μου. Βγήκαν βόλτα τα αγριογούρουνα κανονικά. Και επίσης ένα αγριογούρουνο, όταν ημερέψει, εξακολουθεί να λέγεται αγριογούρουνο. Εγώ κάτι τέτοιες απορίες έχω από μικρό παιδί, δεν μου τις λύνει κανένας ρε παιδί μου. Και δεν υπάρχει και λυσάρι τώρα που είπα Πατάκη. Πατάκης φίλε θυμάσαι, με τα φράσεις αυτά και τα λοιπά, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και πόσο γουστάρω που έρχονται παίκτες και ο Πούκι κλείνει σήμερα από ό,τι φαίνεται. Και χθες σκάει από το πουθενά η εξήγηση για τις βραζιλιάνικες σημαίες που είχε βάλει ο ιός Σαββίδης για τον Λεό ή Λέο Ζαμπά. 19 χρονών στην Εθνική Ελπίδων της Βραζιλίας θα φτάσει το τάλιρο, θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ γιατί έχει και η Γκρόσνη, έχει και η Κορίνθιανς. Ποσοστά οι Κορίνθιανς δεν είναι εκεί που σταματάμε στον ρυθμό για σουβλάκια πριν την Κόρυθο. Δεν είναι εκεί. Η Κορίνθιας η κανονική. Η βραζιλιάνικη λέω. Και έρχεται ένα πιτσιρίκι 19 ετών βραζιλιάνος. Ήδη ήρθε χθες το βράδυ 11 η ώρα. Μ' αρέσει που κάποιοι γκρινιάζουν κιόλας. Έλα μωρέ πρόσεξε. Έρχεται ο 37χρονος Ρνά. Είναι πολύ μεγάλος. Έλα μωρέ που πάμε τώρα. Έρχεται ο Ζαμπά, είναι πολύ μικρός. Έρχεται ο Κατσερίδης, είναι πολύ ψηλός. Θα έρθει ο Πούκι, είναι πολύ φιλανδός, πολύ φλωρόφατσα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάντα θα βρουν κάτι να πούν. Κανένας δεν είπε ότι ο Ζαμπά έρχεται για να παίξει τη θέση του Πρίγιοβιτς βασικός. Είναι ένα 19χρονο παιδί, ταχύτατος, πολύ ταλαντούχος. Φέτος ήταν στην πεντάδα των καλών παιχτών στη Ρωσία. Και κατέχει και ένα ρεκόρ. Στην αναμέτρηση της Γκρόσνη με τη Ροστόφ,
κατάφερε να βάλει το όνομά του σε μια πολύ κλειστή λίστα αυτή των πιο γρήγορων ποδοσφαιριστών του πλανήτη. Λέω την πηγή μου, in PAOK. Ο Ζαμπά λοιπόν σε μια αντεπίθεση της ομάδας του ανέπτυσε ταχύτητα 35,17 χιλιόμετρα την ώρα, που τον κατατάσσει μέχρι σήμερα τον τρίτο πιο γρήγορο ποδοσφαιριστή του πλανήτη. Σίγουρα θα βγουν κάποιοι να πούνε, καλά, πολύ γρήγορος είναι, δεν πρέπει να είναι τόσο γρήγορος. Κάπου πρέπει να φρενάρει. Γιατί αντιστοίχως θα λέγανε πολύ αργός δεν είναι, ρε παιδί μου. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να πούνε δεν στρίβει, μάλλον στρίβει. Στην πρώτη θέση της λίστας φιγουράρει φυσικά ο Γκάρεθ Μπέιλ της Ρεάλ Μαδρίτης. Γρηγορότερος και από τον Κριστιανό Ρονάλντο. Έφτασε τα 36,9 χιλιόμετρα την ώρα. Πάρα πολύ γρήγορος ο Μπέιλ. Δεύτερος είναι ο Γιούργεν Ντάμ, ο οποίος αγωνίζεται στην Πατσούκα στο Μεξικό. Πατσούκα, φίλε. Άντε μωρή Πατσούκα. Δεν είναι βρισιά το Πατσούκα, φίλε. Υποτιμητική για γυναίκα, ε. Την είδες ρε την Πατσούκα, τι μου έκανε. Του φάγε η παλιοπατσούκα τη ζωή. Και είναι ομάδα, ο άλλος πάει δηλαδή στο γήπεδο και λέει Πατσούκα, ολέ, Πατσούκα, ολέ, ολέ. Ε, ή ξέρω εγώ λένε Ναγκάξα, προσκύνα, εδώ είναι Πατσούκα, εμείς σας... και εσύ τα προσκυνάς, λένε. Δηλαδή αντίστοιχα, φαντάζομαι ρε, μου διάφορα συνθήματα, έτσι. Πατσούκα, μπίμπιπ, την ΑΕΚ, μπίμπιπ, λέω. Λέω. Έφτασε λοιπόν να μπει στη λίστα τρίτος πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Το λέω αυτό έτσι ενδεικτικά, ματάκι χορταράκι και γι' αυτόν. Σημασία ότι έρχεται ένα παλικαράκι το οποίο το έχει. 19 ετών, το ξαναλέω, δεν περιμένουμε αυτός να αλλάξει το ρου της ιστορίας του ΠΑΟΚ, ούτε να μπει να παίξει αμέσως. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, ούτε να κάνω τον έξυπνο, ότι είναι μια επένδυση. Ότι άνοιξε το ταμείο ο μεγάλος και έβγαλε ένα κάρο λεφτά, διότι αυτός εδώ αύριο μπορεί να κοστίσει τα τριπλάσια. Επίσης να σας πω ότι για να παίξεις στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, ακόμα και αν δεν είναι η πρώτη ομάδα αλλά είναι οι ελπίδες, η K20 παράδειγμα, δεν μπορεί να είσαι τσουρουκάς. Και επίσης ψαρεύουν από μια δεξαμενή με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Ήρθε και γι' αυτόν ισχύει το ματάκι χορταράκι, όμορφα και ωραία. Και περιμένουμε να τον δούμε και αυτόν. Διευκρινίζουμε ότι δεν ήρθε για να είναι ο Αντιπρίγιοβιτς. Είναι μια επιπλέον κίνηση, είναι μια κίνηση επένδυσης. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Πιθανότατα, και όπως λένε οι πληροφορίες με τα μεσονύκτιες, κλείνει ο Πούκι, μας έπριξε λίγο αλλά... Χαλάλη, αφού πρόκειται για έτοιμο παίχτη. Αυτός ο οποίος αποχαιρετάει είναι ο Τζάλμα Κάμπος. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Να πω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εξαιρετικά πράγματα βρίσκεται εκεί, ειδικά αυτό το διάστημα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Το Γιωτόμι κλιματιστικά. Κορυφαία στο είδος του. Νούμερο 1. Φυσικά όλα στα όρθια. Στο νούμερο 1 γυράδικο της πόλης. Και γύρω κοτόπουλο και γύρω χοιρινό και σκεπαστές και υπέροχα πράγματα και κοτόπουλο σχάρας. Και εκεί θα βρείτε ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε από νοστιμιές. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι υπάρχει delivery φυσικά 837-166. Να σας πω επίσης ότι για γυαλί στο Μανολόπουλο, Optic Stores Μανολόπουλος, εκεί θα πάτε. Στην Παναγία Τσαλδάρη 22, καταπληκτικά πράγματα θα δείτε σε γυαλί, και ηλίου και οράσεως και τρεις γενιές οπτικά. Και φακούς επαφής και εξαιρετική ποικιλία στα μοντέλα και καινούρια και παλιά και τα πάντα όλα. Και βέβαια για ρεύμα Volterra, ενιαίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, 475-308. Ενημερωθείτε, σας συμφέρει, κερδίζετε οπωσδήποτε, χωρίς να υπάρχουν ρήτρες αποδέσμευσης, χωρίς να υπάρχει πάγιο, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση για να δώσουμε το τριήμερο στο Φιλοξένια, τις δύο διανυκτερεύσεις. Για να δώσουμε γυαλί από τα οπτικά Μανολόπουλος, για να δώσουμε παγωτά από το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης, που είναι χορηγός δεύτερης ώρας, για να δώσουμε τραπέζι στη Λαδόκολα. Τι άλλο,
Να βάλουμε και τσιτσί, να βάλουμε και κρεατάκια. Ε, και δεν βάζουμε. Και να βάλουμε και κρέατα το ακροπολείο Μιχάλης. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρω τι ακούει ο Μιχάλης και είναι οκ. Okay. Και είναι οκ. Okay. Θα παίξουμε λοιπόν αντίστροφη μέτρηση λίγο αργότερα, με το που θα ανοίξουμε τις γραμμές. Βρε πάρε να σου πω λέει τι έμαθα για τα αγριογρούνα. Κόρη μου, άκη, αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Θα πάρω να μου πεις φίλε, γιατί δεν είμαι, δεν το ξέρω το θέμα σε βάθος. Ξέρω απλά κάποια στιγμή ότι βγήκαν βόλτα κάτι αγριογούρνα στο περιφερειακό, παιδιά, όντως δηλαδή. Για να βάλω την πινακίδα. Δηλαδή, ας πούμε στο Βόρειο Πόλο πινακίδα, προσοχή, καμήλες διασχίζουν τον Βόρειο Πόλο. Υπάρχει περίπτωση? Όχι. Προφανώς η πινακίδα μπήκε επειδή. Απλά την πρώτη μέρα που το είδα, λέω δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Προσοχή, λέει αγριογούρνο. Και έχει ένα αγριογούρνο, δηλαδή φωτογραφία, ένα άγριο αγριογούρνο. Γιατί υπάρχει και το ημερό, όπως είπαμε, αγριογούρνο. Χθες, λοιπόν, έσκασε είδηση για το Βραζιλιανάκι. Μπήκαμε, είδαμε τα βιντεάκια. Το γνωρίζει το τόπι και τρίπλα έχει. Βραζιλιάνος, πρώτα με το που βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του, πρώτα τριπλάρει το με ευτήρα και τους δυο γιατρούς και τις μέες. Μετά κάνει κοντρόλ με τον ομφάλιο λόρο και μετά κάποια στιγμή λέει μαμά. Και κλαίνε όλοι. Κοίτα το άτιμο πώς το ξέρει το τόπι. Βραζιλιάνος επιθετικός. Άρα ξεκινάμε από αυτό. Είναι μια κίνηση επένδυσης. Περιμένουμε τις άλλες κινήσεις, δηλαδή να κλείσει ο έτοιμος επιθετικός. Περιμένουμε να έρθει το μεγάλο αμυντικό χαφ. Εκεί πιστεύω θα δοθεί το βάρος. Είδατε ότι έχει εξαφανιστεί από τα πρωτοσέλιδα και από τα site το τελευταίο καιρό το όνομα του Βέρμπλουμ. Πιστεύω ότι αυτός από την αρχή αλλού ήθελε να πάει. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα καταφέρουμε, αλλά διαβάζω κάτι για Τουρκίες κτλ. Οκ. Αυτός ο οποίος αποχαιρετάει και πάει στην Τουρκία, στα 31, στα 32 του είναι οδεύει, είναι ο Τζάλμα Κάμπος. Δεν ανήκει κατ' εμέ, για να πω ένα Γάλλο ποδοσφαιριστή, όχι τον Λοριάν Λεβέκ, πώς το λένε, Ντοριάν Λεβέκ, ο οποίος εμφανίστηκε με μαλλί Πασκαλάκη στην προπόνηση. Υπάρχει, παιδιά, καταρχήν να πούμε ότι ζει ο Λεβέκ. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ζει και είναι καλά. Επίσης δεν τρολάρω, όντως είναι υγιής. Και ξεκίνησε, ήταν χθες στην πρώτη. Την πρώτη προπόνηση. Απλά έχει βάψει το μαλλί του σαν του Πασχαλάκη. Δεν ξέρω αν θα του πάει αυτό το μαλλί. Πληροφορίες ότι έπαθε αλλοπεκίαση και του πέσανε τα μαλλιά με το που τα έβαψε. Ελέγχοντος ανακριβής, θεωρώ ότι είναι κακεντρέχεια. Μακάρι να είναι υγιές το παιδί και να δούμε αν μπορεί και να προσφέρει. Δηλαδή, γιατί προφανώς φαίνεται ότι τον κρατάμε. Είχε τις ατυχίες του πέρσι. Είπαμε πιο συχνά τραυματίες και από τους στρατιώτες του Πλατούν και στο διασώζοντα του στρατιώτη Ράιαν. Δηλαδή, ο στρατιώτης Ράιαν που είχε κάποιες ατυχίες κατά τη διάρκεια της ταινίας, κατ' ατυχίας του, κάτι διαστρέμματα, κάτι κακοσημινίσκου, να πούμε κάτι μετατόπιση σπονδύλου, την βρήκε την άκρη και στο τέλος έπαιξε ο στρατιώτης Ράιαν. Δεν είναι ο Ράιαν Γκίγκς, είναι συνεπωνυμία και συνωνυμία σε καμία περίπτωση, δεν συγχαίω με τα πράγματα. Ο Κάμπος δεν ανήκει κατ' εμέ σε αυτή την κατηγορία των ποδοσφαιριστών που λέμε ότι αμάν και ντε δεν πρέπει με τίποτα να φύγει. Δηλαδή, Πρίγιοβιτς, Μάτος, Βαρέλα, Βιερίνια, Πέλκας, Μπίσεσβαρ. Δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν θα κλάψω δηλαδή που φεύγει ο Κάμπος. Έχω να θυμάμαι δύο πράγματα. Ένα, το γκολ που βάζει με τον Άγιαξ με το καλημέρα και λέμε αμάν, φαντάζει αυτός να βάζει τέτοια γκολ. Το έβαλε εκεί, δεν ξανάβαλε τέτοιο. Και για να είμαι έντιμος μαζί του, για το σλάλομ στον τελικό κυπέλλο Ελλάδος, που κάνει μία τρίπλα εκεί που οι άλλοι γκρεμίζονται, παθαίνουν ήλιγκο, βέρτιγκο πάνω στη γραμμή και κάνουν με το. Ζαλίζονται. Αυτός βρήκε χώρο να περάσει την μπάλα από την βελόνα, από την κεφαλή της βελόνας. Διότι εκεί θέλει πραγματικά να έχει και κότσια. Την έκανε την τρίπλα πάνω στη γραμμή, τον πέρασε και το έδωσε τον γκολ έτοιμο στον Μπίσεσβαρ. Και έβαλε ένα πολύ σημαντικό λιθάρι για να πάρουμε το κύπελο πέρσι. Μετά από πολλά χρόνια. Να είμαστε έντιμοι μαζί του. Επίσης, φιλότιμος, ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα. Τακτικά λένε σωστός. Και όντως έτσι είναι. Όπου του ζητήθηκε, έπαιξε, πάσχισε. Να συνυπολογίσουμε ότι με τον Τζάλμα έκανε εξαιρετικά παιχνίδια και ο Μάτος, δηλαδή η δεξιά πλευρά εκείνη, λειτουργήσε. Όμως δεν θα κλάψω. Δηλαδή, από έναν παίχτη που έφτανε και τα 800 χιλιάρικα, περίμενα
περισσότερα πράγματα σε όλους αυτούς τους μήνες που είναι στον ΠΑΟΚ. Είναι τώρα 2 χρόνια, έκατσε ο Κάμπος, 2 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, περίμενα αυτά τα 2 χρόνια να μπορέσει, ρε παιδί μου, να κάνει τη διαφορά. Δεν την έκανε τη διαφορά ο Κάμπος. Δεν θα ξεχάσουμε και το κλάμα, αδερφέ. Όχι, το κλάμα ήταν ο Βαρέλα ήταν, βρε, δεν ήταν ο Τζάλμα. Με το κλάμα, μου γράφει ο Χρήστος. Δεν θα ξεχάσουμε, λέει, και το κλάμα, αδερφέ. Το κλάμα ήταν ο Βαρέλα με το γιο του. Όχι ο Τζάλμα. Ο Τζάλμα φεύγει, όχι ο Βαρέλα. Παιδιά, μια στιγμή λίγο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Βαρέλα είναι μέσα σε αυτούς που είπαμε που δεν πρέπει να κουνηθεί. Τότεμ ή το τεμ. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Γιατί ήταν με κεφαλαία γράμματα Μικη Μάου, χωρίς σίγμα. Και δεν ξέραμε. Λέει, μα τα γένια του Μανιτού. Ήταν Μανιτού ή Μανιτού. Το ξέρει κανένας. Γιατί είναι Γάλλος. Ο Ζανζάκ Μανιτού. Μπαστιά, Λοριάν, Σεντετιέν. Και έπαιξε και 2 χρονιές βασικός στην Παρίσι Ζερμέν. Γιατί Μανιτού. Πού ξέρουμε εμείς ότι δεν είναι Μανιτού. Ο μπλεκ μονοσύλλαβος. Χλάτς, τέλος. Τελείωσε. Τελείωσε. Κάθε φορά που λέω χλάτς, σε θυμάμαι, να ξέρεις. Κλάτς, κλούτς. Κάθε φορά. Κάθε φορά. Έλεγα λοιπόν ότι από ό,τι φαίνεται αποχαιρετά ο Τζάλμα Κάμπος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα πρόσφερε. Βρίσκει μία στα 31 του μία εξαιρετική προσφορά και θέλει να φύγει. Και βέβαια η ομάδα τον πουλής δεν φεύγει τζάμπα. Δεν θεωρώ ότι με την άφιξη του τρελού που ήρθε χθες και γυάλιζε το μάτι του, ο τρελός φαίνεται ακόμα και όταν έρχεται με τις βαλίτσες, και μιλάω για, τον Ερίκε, για τον Πέδρο Ερίκε. Είμαι, λέει, καυτός και ήρθα να παίξω να μείνω. Είμαι καυτός, παιδιά. Δηλαδή δήλωση, έρχεται το παλικάρι και λέει γεια σας. Φέρνω και το τρελόχαρτο μαζί. Θα ξαναπώ, και ας μη συμφωνούν κάποιοι, γιατί ξέρω ότι διαφωνούν κάποιοι, ότι δεν γίνεται, λέει, και οι δύο. Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ προσωπική άποψη εκφράζω. Δεν γίνεται, λέει, και οι δύο τρελοί. Okay. Εγώ μπορώ να διαφωνώ, ρε παιδί, μπορώ να θέλω και τους δύο. Ξέρω ότι το πιθανότερο είναι να μείνει ένας από τους δύο. Θα μείνει ή ο Ερίκε ή ο Άρντα. Ναι. Εγώ, ρε παιδί μου, αφήστε με εμένα, λέω. Είναι δικό μου γούστο, ρε παιδί μου. Δεν είναι δική μου άποψη. Ούτε υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό. Ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους. Αν μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, οι μουρλοί, τους γουστάρω, ρε παιδί μου. Είναι, θεωρώ ότι υπάρχει μια συναδελφικότητα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ένας από τους δύο θα μείνει. Αν με ρωτήσετε ποιος από τους δύο, η απάντηση θα είναι βέβαια αυτός! 1-0, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά ούτε εκεί μπορώ να είμαι βέβαιος τι θέλω. Δηλαδή, ο Ερίκε ήταν game changer, που λένε και στο χωριό μου, στα Δίδυμα Αργολίδας. Έμπαινε και άλλαζε το μάτς με την ορμή του, με το πάθος του, με την τρέλα του, ειδικά όταν έμπαινε αλλαγή, εκεί μετά το 65-70. Όσες φορές τον είχε βάλει από την αρχή, είχε ένα ζήτημα. Άναρχος ποδοσφαιριστής, αλλά με τρομερό ταλέντο, με φοβερή επιτάχυση, με εκρηκτικότητα, με αυτή την τρέλα στο παιχνίδι του που σε παρέσυρε, τον γουστάρουμε πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε, έτσι, ότι και αυτός χάρισε ένα κύπελο. Ήταν εκεί που έπρεπε. Και ασφαγωθήκανε για τη Φτέρνα. Γιατί για τη Φτέρνα μιλάμε τώρα, έτσι. Πριν που είχε γίνει το κερβαλοκλείδωμα στον Κρέσπο, το κάνανε όλοι γαργάρα. Παρεπιπτόντως από την χάρτινη πρωταθλήτρια της περασμένης χρονιάς, έμεινε κανένας, γιατί έφυγε και ο Βράνιες. Όλη η ανήψια της Θείας Δίκης. Όλοι. Έμεινε κανένας. Έφυγε ο Σουηδός που το λέγανε Γιάκουμψον, Γιόχανσον. Το εξάρι τους. Έφυγε, έφυγε. Έφυγε ο Αραούχο, έφυγε. Έφυγε. Έφυγε ο Χριστοδουλόπουλος, έφυγε, έφυγε. Έφυγε ο Βράνιες, έφυγε. Έφυγε. Έφυγε ο Ανέστης, ασχέτως που δεν τον βάζανε. Έφυγε, έφυγε. Έφυγε ο προπονητής τους. Έφυγε, έφυγε. Δηλαδή, παιδιά, τι παίζει, τι φάση που λένε τώρα οι πιτσιρικάδες. Τι φάση, φάση ότι χάρτινος πύργος κατέρευσε. Διότι και οι ίδιοι ξέραν δεν το αξίζουν, έτσι. Ξέρεις πολύ καλά, έχεις επίγνωση, άσχετα που βγαίνανε και αλαλάζανε. Τι δίκαιοι που είμαστε, πρωταθλητές. Τι πανάξι, παιδιά, σιγά. Θα το πιστέψετε κιόλας, περιμένετε. Ένας-ένας. Μια στιγμή. Αυτά. Θα πάω στο διάλειμμα διαβάζοντας την ανακοίνωση και γεια στο χεράκι αυτού που έγραψε. Ξέρω και ποιος την έγραψε κιόλας, αλλά το ξέρει και ο ίδιος. Που έβγαλαν τα παιδιά από το σύνδεσμο φίλων ή τέλος πάντων κλαπ ΠΑΟΚ Ανόβερου. Αν νομίζετε, επειδή μας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα με τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, ότι δεν αφουγκράζονται το τι γίνεται στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην πόλη μας,
στα μέρη μας, στην ομάδα μας, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Πλανάστε πλάνιν ικτράν. Μη σας πω πιο πολύ νιώθουν έξω το τι γίνεται εδώ. Διαβάζω λοιπόν. Με φυσικά θέμα κυρίαρχο το σκοπιανό. Έτσι είναι το πρόβλημα. Έτσι είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το μακεδονικό. Που λένε το πρόβλημα είναι το μακεδονικό. Τι μακεδονικό? Δεν κατάλαβα. Μακεδονικό, το μακεδονικό, δεν υπάρχει μακεδονικό. Υπάρχει το σκοπιανό. Οι Σκοπιανοί είχαν θέμα με την ονομασία τους. Εμείς δεν είχαμε κανένα θέμα. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Διαβάζω λοιπόν που πάω στο διάλειμμα. Κλαπάω κανόβερο. Είμαστε της άποψης πως ελάχιστη πολιτική της χώρας τα τελευταία 100 χρόνια πόνεσαν τον τόπο μας και αγωνίστηκαν γι' αυτόν. Αλλά να δούμε τον πρωθυπουργό της χώρας να δίνει με τόση ευκαιρία το τιμημένο όνομα της Μακεδονίας, δεν το περιμέναμε. Σε ελληνικό έδαφος, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός να μας λέει κατάμουτρα για το πόσο Μακεδόνας είναι αυτός και ο λαός του και να χειροκροτείται. Να λέει στα ίσια Έλληνες και Μακεδόνες θα πορευτούμε εν ειρήνη και ο δικός μας να χασκογελάει σαν βλαμμένο. Τους παραδώσαμε τη Μακεδονία μας τόσο απλά. Τους αναγνωρίζουμε ως μακεδονικό έθνος και τη γλώσσα τους ως μακεδονική. Και αύριο θα διεκδικήσουν και το έδαφος της Μακεδονίας μας. Την απάντηση των πολιτικών μας ήδη τη βλέπουμε. Ας τη δώσουμε, γιατί ένας πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν. Είδαμε την ελληνική αστυνομία να χτυπά τους Έλληνες με ζήλο και όλο το παραμύθι να παρουσιάζεται σε μια μεγάλη επιτυχία. Είδαμε Έλληνα βουλευτή να μιλάει μέσα στο κοινοβούλιο με τη βουλγάρικη διάλεκτο. Και έναν άλλο γελίο να δίνει συνέντευξη στην Deutsche Welle, μιλώντας και αυτός βουλγαρικά και να δηλώνει Μακεδόνας. Ξυπνάτε Μακεδόνες, ξυπνάτε Έλληνες. Οι δύσκολες μέρες τώρα αρχίζουν. Στην Ελλάδα γεννήθηκαν πάμπολοι ήρωες, στην Ελλάδα όμως γεννήθηκε και ο εφιάλτης. Ήδη σε γερμανική εφημερίδα είδαμε το χάρτη της χώρας μας με τα μισά νησιά του Αιγαίου να είναι από την τουρκική πλευρά. Είναι τυχαίο που αυτό το κρατήδιο με τη βουλγαρική διάλεκτο να το υποστηρίζουν ως Μακεδονία Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί? Είναι φανερό πως επιδιώκεται η συρρήκνωση της πατρίδας μας έτσι ώστε να μην έχει τη δύναμη για τίποτα και να ελέγχουν τα πάντα. Οι Έλληνες κατοικούν στο πιο όμορφο οικόπεδο της γης και το θέλουν όλοι. Ο σύνδεσμός μας πάντα κρατούσε μια γραμμή μακριά από πολιτικά κόμματα και πρόσωπα. Αυτή η συμφωνία όμως μας εξοργίζει και θέλουμε να αντιδράσουμε. Εκτός από ΠΑΟΚ είμαστε και Έλληνες. Καταγόμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα και βλέπουμε καθαρά πως απειλείται η πατρίδα μας. Και θα αντιδρούμε όσο βλέπουμε τέτοια λαμόγια να πουλάνε το έθνος μας. Ας είμαστε έτοιμοι γιατί όλα αυτά, γιατί αυτοί είναι ικανοί για όλα. Ιστερόγραφο 4. Πού σε δάσκαλα Αριστοτέλη να δεις την κατάδια της πατρίδας σου. Το μαθητή σου το δίδαξες και κατέξε τον κόσμο όλο. Και σήμερα μέσα στην τρελή χαρά οι γελοί παραδίδουν την πατρίδα σου σε σλάβους. Με τιμή, σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Να σταθώ για μία ακόμα φορά, γιατί υπάρχουν, όπως έχω πει, πολλοί καλοθελητές στην κουβέντα που λέει δεν μπλεκόμαστε καθόλου με κόμματα. Δεν έχει να κάνει με κόμματα όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ούτε προσπαθούμε να σας πούμε τι να ψηφίσετε ή τι να μην ψηφίσετε. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο να θεωρεί ότι έχει τόση δύναμη να επηρεάσει τον άλλον. Πρέπει να υποτιμάει πολύ τον ακροατή του. Εγώ είμαι περήφανος για τους ακροατές μου. Θεωρώ ότι είναι όλοι ενός επίπεδου και μιας ικανότητας διανοητικής τέτοιας, σαν τη δική μου και ανώτερη κιόλας. Δεν θεωρώ ότι είναι κατώτερος αυτός τον οποίο απευθύνομαι, για να μπορώ να του πουλήσω παραμύθι, ή να τον παρασύρω, ή να τον χαλιναγωγήσω, ή να τον σμπρώξω να ψηφίσει κάτι ή να μην ψηφίσει. Νομίζω ότι τον υποτιμώ, αν θεωρώ ότι μπορώ να τον επηρεάσω τόσο εύκολα ή να το επιβάλλω κάτι. Ποτέ δεν είχα τέτοια πρόθεση. Αλλά στο θέμα αυτό, να ξέρετε, δεν πρόκειται να ησυχάσουμε. Όσο έχουμε μικρόφωνο, όσο έχουμε υγεία να στεκόμαστε πίσω από το μικρόφωνο ή μπροστά από αυτό, τέλος πάντων. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Ξαναλέω, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση μετά για να δώσουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε πει από χθες. Δύο μέρες σήμερα θα το λήξουμε σήμερα. Για να κάνουμε και το μουχαμπέτι. Χθες, κορυφαίο στιγμιότυπο, η κυρία που ψάχναμε φαγητό, η κοπέλα δηλαδή, που ψάχναμε φαγητό από Αλφα και είπε αμπελόφιλα ντολμάδες. Δηλαδή, εντάξει, τέλος, δεν υπάρχει. Πάμε, πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε! Θέλω να βάλω αυτό το κομμάτι. Παζαρέτη στο κλαρίνο, είναι Αντώνης Βαρδής. Το έχει πρωτοποιεί η Χριστίνα Μαραγκόζη. Εδώ όμως το σκίζει το κομμάτι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Φωνάρα! Είσαι φωνάρα! Φωνάρα!
Ακούστε λίγο πριν πάμε στο θέμα. Και έχει διάφορες τραγουδίστρες τώρα, διάφορες τύπισες προσπαθούν να πατήσουν την νότα. Ακούστε εδώ. Ακούστε. Έρχομαι στις γραμμές. 2310-287-888. Λίγο έτσι μια τζουρά. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Παιχνίδι με χαρτιά σημαδεμένα. Χαμένη βγαίνω εγώ. Έλα! Δώστο, δώστο! Τώρα λίγο σε σένα είναι όλα καμένα. Κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα λίγο σε σένα είναι όλα καμένα. Κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Λοιπόν, να μην βγάλουμε λίγο σεκλέτη, να μην βγάλουμε λίγο ταλκά, λίγο καημό, λίγο καψούρα. Άντε βρε, γατάκια, γατάκια. Μου φαίνεται να τραγουδάτε κιόλας, σε παρακαλώ πολύ. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. 5, 5, 5, 5, πάμε, πάμε. Και τριήμερο δίνουμε, και φαγητά δίνουμε, και γυαλιά δίνουμε, και κρέατα δίνουμε, και τα πάντα όλα δίνουμε. Και τα πάντα όλα δίνουμε. Να είστε έτοιμοι, γιατί θα ξεκινήσουμε να φέρνουμε κόσμο στο στούντιο. Τώρα πριν το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι έχουμε, τους έχουμε σε αναμονή όλους έναν έναν. Από το πιο μεγάλο, ξέρετε, μέχρι το πιο φίλο. Όλοι θα περάσουν, όλοι να ξέρετε. Θα κάνουμε μουχαμπέτια, εδώ να μας, υγεία να έχουμε και όλα θα τα παλέψουμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι γίνεται? Τι γίνεται αδερφέ, μερακώσαμε. Σε όλα τα ζουμουσιά και καλημέρα, ζουμουσίτσες και τους ζουμουσάδες. Αδερφέ μου. Και καλημέρα στην ΕΚ 2014. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε, μην ξεχνιόμαστε. Νιώθω μια ντροπή χτες, πρέπει να το πω, πριν ξεκινήσω. Ναι, για πες. Μου λες, δέξαμε, γιατί... που παίζουμε τις ερωτήσεις και έχω μπει σε fast thought mode, δηλαδή να σκέφτομαι ξέρεις το γρήγορο. Μου λες ομάδα και λέω πι Παναθηναϊκός μου έρχεται. Μου λες ομάδα, έχω πολύ ξαναλέω Παναθηναϊκός, δεν σκέφτομαι, λέει μου ξαναλέω ομάδα από πι, παίρνω μπρος, μου έρχεται Πανιόνιο. Πανδραμαϊκός, Παλέρμο, πίτσα. Ρώτησε με σε παρακαλώ πάλι σήμερα. Ομάδα. Σβηρώνω το χθεσινό. Ομάδα. Πα Θεσσαλονίκιος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, αδερφέ. Αυτό. Λοιπόν, γιατί έκανα ντροπή από χτες, δηλαδή λέω πώς έγινε αυτό το πράγμα τώρα, ξέρεις. Είναι... Μόνο και μόνο που πήρε σήμερα. Για να διορθώσεις τον εαυτό σου, δείχνει ότι είσαι ένα παλικάρι με αρχές και πολύ ήθος. Ήθος. Λοιπόν, να ξέρεις. Ο Βραζιλιάνος είναι για το μέλλον, είναι πολύ καλή κίνηση. Θέλω να πω για center for ότι δεν ξέρω, ένα center for. Γιατί ο πρίγκιπας της Αλίπη, δηλαδή ο center forward που ήταν ο Πούκη, ξέρω εγώ ποιος θα είναι τέλος πάντων, αν χτυπά ξύλο τραυματιστήριο παιδί μου πριν τους αγώνες του Βασιλεία, ποιος θα παίξει. Δηλαδή, κοίταξε, λογικά κλείνει, πιθανότατα να κλείνει σήμερα ο center forward, φίλε, και να είναι ο Πούκη. Οπότε, γιατί ο Κόντε από ό,τι έμαθα πηγαίνει σε Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα άλλο. Έχει ένα αρετό ένας παππούς και η γιαγιά και στο χωράφι για να έχουν ντοματούλες και αγκουράκια για να τρώνε, ρε παιδί μου, λίγο κατάλαβες, βοηθάνε τη σύνταξη. Ναι. Και έχουν και ένα γάιδαρο στο χωριό. Περνάνε το πρωί να πάνε στο χωράφι, περνάνε το καφενείο, είναι εκεί, ξέρεις, τα πέλιδες. Την έχω, το έχω πει το παράδειγμα, το έχω πει το παράδειγμα. Το έχεις πει. Ναι. Είναι φοβερό, φίλε. Για την κρίνια, για την κρίνια. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Κάνεις, έχω δύο μότο στη ζωή μου. Το ένα είναι κάνε αυτό που είναι να κάνεις και μην ακούς κανέναν. Γιατί όποιος θέλει να πει κάτι θα πει. Πάντα θα υπάρχει. Το δεύτερο είναι μια κινέζικη παροιμία που λέει μην αγχώνεσαι για τα προβλήματα που λύνονται και για τα προβλήματα που δεν λύνονται. Πολύ ωραία, φίλε. Και τελευταίο θέλω να θέσω δύο ερωτήματα προς όλους. Ναι. Να τους σκεφτούμε λίγο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι κάνουν πολλές συζητήσεις για το Σκοπιανό.
Πολύ σωστά το θέτει και μου αρέσει αυτό, όχι μακεδονικό. Μα τι μπορεί να πει μακεδονικό, δεν κατάλαβα. Τι μακεδονικό, μακεδονικό είναι το κινηματογράφο. Ο κινηματογράφο στην πρίγκιπο Νικολάου. Και τα λοιπά. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι τα εξή. Το ένα είναι ότι λέει οι Σκοπιανοί, α πούμε, καίγονται οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι να βγουν στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α πούμε, γιατί κτλ. Καίγονται. Γιατί εμένουν με το όνομα Μακεδονία. Ένα αυτό πρέπει να μα προβληματίσει. Ας μπουν με άλλο όνομα, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς να μπουν. Ας μπαίνουν ως Βαρντάσκα, δεν κατάλαβα. Αν θέλω να μπουν, ξέρω εγώ, Λίμπερο 107,4, θα τους έλεγε Ελλάδα, όχι, δεν θέλετε. Μπείτε όπως θέλετε. Αλλά όχι έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς μαζί τους. Ας μπουν ως Βαρντάσκα. Πρώτη-πρώτη εμείς υπογράφαμε. Το ερώτημα είναι αυτό. Γιατί όλοι επιμένουν και εμένουν με αυτό το όνομα. Έτσι. Κάτι υποκρύπτει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και στα ψηλά γράμματα. Έγινε! Πάντα. Γεια σου Θουβού! Φιλιά! Καλημέρα! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Καλή σας ημέρα! Καλώς το παιδί! Γεια σου Γιωργάρα μου! Λίγο πιο δυνατά αν θέλεις να σε ακούμε! Να ακούς τώρα, εντάξει! Ναι, καλύτερα, καλύτερα! Πάμε! Γιατί... Περίμενε, εντάξει, είμαστε και σε μια ηλικία. Κάνουμε και τη φωνή μας. Μια χαρά είσαι! Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια σου και να, είμαστε, λοιπόν, να έχουμε τη δική σου διάβγεια! Τις διαφημίσεις. Όταν κλείνεις και αρχίσεις να διαφημίσεις, τις κάνεις 14 στις 12, όχι 13. Γιατί τις μέτρησες? Δεν είχα τι να κάνω, τις μετρούσες. Λοιπόν, είναι το τυχερό μου νούμερο βέβαια, έτσι, το 13, αλλά λέμε τώρα. Πρωτοσέλιδο οικονομικής εφημερίδας. Ναι. Φωτογραφία το τίγρη. Ναι. Και αρχινάνε τα ψαξίματα από Αμερική. Μπα! Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Και ξέρεις οι Αμερικάνοι έτσι και πούν στείλτε μου πακέτο. Δεν μπορείς. Δεν εννοούν τη Βίκυ Χατζηβασιλείου. Ακριβώς. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία έχω να πω εγώ. Και μετά έρχεται και κανέναν άλλο που ξέρει και αυτό. Και μετά κύστερα. Ύστερα, ύστερα λέει τι, ύστερα και ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Και δεν είπανε τίποτε. Λοιπόν, με παλικάρια, ζουμουσίδες, ζουμουσίτσες και υπόλοιποι, το πρωί θα ακούνε το έψιλον 6 και 10 που λένε τα αθλητικά. Ατρίδης, δικό μας παλικαράκι. Να ακούτε πραγματικά αθλητικά. Κανονικά, κανονικά φίλε, διαβάζουν όλες τις εφημερίδες. Όλες τις εφημερίδες και όλες. Έτσι. Είδε το παλικάρι το Βρατσιλιάν και το χάρηκα με καπελάκι μαύρο στο κεφαλάκι. Έτσι. Ούτε πράσινο. Τον ακούσατε που πάω καραγερά ήδη χθες, έτσι. Δηλαδή τον βάλω ναι, να πει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ματάκι χορταράκι. Ακριβώς. Λοιπόν, άστρο να λένε ό,τι θέλουν μεταγραφές θα γίνουν όπως να γίνουν. Τι να άστρο να λένε, να σου πω κάτι. Απλά στο λέω Γιώργο. Άλλοι τζάμπα, εμείς ζαμπά. Άλλοι πάνε να τη βγάλουν τζάμπα, εμείς τη βγάζουμε με ζαμπά. Τάλιρο θα φτάσει. 5 εκατομμύρια θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η ιδέα μεταγραφή του Κόντε χάλασε, ζήτησε περισσότερα λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Ο Κόντε θα πάει από ό,τι μαθαίνω εγώ, κάπου εκεί, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, κάτι. Κάπου εκεί θα πάει. Και η μεταγραφή, αν τον ήθελε τόσο πολύ ο Λουτσέσκου, που προτιμάει τον Μπούκι, θα είχε κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Χαίρομαι που κάνουν το χατήρι του προπονητή, αν ισχύουν αυτά που μαθαίνω. Και από αύριο στη σκληρό θα βάλεις πάλι έτσι απλά και το χάπι έτσι. Και το χάπι, να βάλω χάπι θέλει, αμάν, τι ωραία ιδέα έδωσε τώρα. Όχι ρε φίλε, θα πάρω τον φίλο μου, θα πάρω τον σχετικό. Θα κάνεις όμως, θα μας πεις πόσοι άντρες πήρανε και πόσες γυναίκες πήρανε. Και πόσες γυναίκες, φαντάζεσαι. Καλημέρα, γεια σου Γιώργο, γεια. Θα σας πω μετά για το happy end. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ. Όχι τα στραβά μάτια. Εντύπωση, διεθνή καριέρα και διάφορα. Πήρα να παίξω, δεν ξέρω αν παίζουμε αυτή την ώρα. Είμαστε πάντα παιχνιδιάριδες. Πάντα. Έχουμε τη διάθεση να παίξουμε, ειδικά όταν παίρνουν κυρίες, όταν παίρνουν κορίτσια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε όχι. Δεν έχει ώρα αυτό. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Λοιπόν. Ωραία. Ελληνική ομάδα. Βάλουμε ένα καλό γράμμα. Τέλειο, θα σου βάλω το πιο εύκολο. Τις γυναίκες πάντα τις βοηθάμε. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα. Χώρα, φαγητό, Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης και ζώο. Εύκολο θα σου βάλω. Από πι. Πάμε.
από πι. Ναι. Παχατσουρίδης. Παχατσουρίδης, μπράβο. Ναι. Πέντραγκ. Τζόρτζεβιτς. Ξένος. Ναι, ναι, θα το πάρουμε σωστό το Πέντραγκ. Ναι. Ωραία, φαγητό. Να βρω τώρα, ελληνικό φαγητό γνωστό. Σε εστιατόρια το καλοκαίρι. Παστίτσιο, πολύ ωραία. Ζώο. Πούμα. Πούμα. Μπράβο, νόμιζα να πεις Αντίντας. Ναι. Πάμε. Χώρα. Χώρα είναι η... Από Παρτιζάν. Πει? Παρτιζάν. Χώρα Παρτιζάν, ναι. Ναι. Ομάδα είναι η Παρτιζάν, ναι, αλλά οκ. Okay. Ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη. Ναι. Και χώρα. Από πει, τι άλλο θέλει. Μια ομάδα δώσουμε ελληνική, άμα σου έρθει καμία έτσι εύκαιρη στο μυαλό. Πανιόνιος. Πανιόνιος, κι άλλος με Πανιόνιος. Παιδιά, τον ΠΑΟΚ δεν το λέμε, έτσι. Εντάξει, συγγνώμη. Τι παθαίνετε! Τι παθαίνετε! Λέλα, δώσε μου όνομα. Δώσε μου όνομα. Μάρο. Μάρο, δώσε μου και τρία τελευταία ψηφία. 3.95. 3.95. Γεια σου, Μάρο! Γεια σου, Μάρο. Πολύ καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, όσοι παίξετε χθες σήμερα, όχι πάλι. Έτσι, για να μην βάλουμε διπλή συμμετοχή. Αλλά λέμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Φίλε, Παχατουρίδης, δηλαδή πραγματικά με εκπλήσουν. Και ξένος παίκτης, Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, κατά το αμπελόφυλλα για ντολμάδες, έτσι, χθες, φαΐ από αλφα. Αμπελόφυλλα, λέει, ντολμάδες. Ναι, γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Ο Γιώργος έχει μεγάλο που μετράει τις διαφημίσεις. Ένα και μετράει τις διαφημίσεις και δεύτερο λέει, κλήρωσε χάπι. Ναι. Έπρεπε να πει, δεν χρειάζεται πλέον το ραδιόφωνο, ακούστε μας από το τηλέφωνο. Ω Παναγία μου, έλα Παναγιώτη μου, για πες. Λοιπόν, τα 5 εκατομμύρια που λες Κώστα και είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που θα γίνει, γιατί θα γίνει αυτή η μεταγραφή, έτσι πιστεύω δηλαδή, έτσι μου λέει το αίσθηκτό μου, αυτή η μεταγραφή 23 όταν θα γίνει για να φύγει αυτός ο παίκτης από τον ΠΑΟΚ, να δεις τι ντουβάρια θα πέσουν. Και τι λεφτά θα πέσουν. Πρώτα ο Θεούλης ο καλός. Εμένα με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή η μεταγραφή. Κανένας δεν μου είπε ότι έρχεται για να είναι ο Αντιπρίγιοβιτς. Κανένας δεν είπε ότι είναι αυτός ο επιθετικός ο έτοιμος. Ακούστε, δεν είναι θέμα να είναι κάποιος αντί κάποιο άλλο. Όχι ρε παιδί μου, επειδή πολλοί είπαν, επειδή είπε κάποιοι αυτός έρχεται για να παίξει δηλαδή για τον Πρίγιοβιτς. Καταρχήν περιμένετε να τον δούμε. Εσείς τι νομίζετε, για να έχει παίξει εθνική ελπίδα... Δεν για να αντικαταστήσει κάποιον άλλο. Ακριβώς. Θα παίξει αυτό που μπορεί να παίξει αυτός για τον εαυτό του και για την ομάδα. Ακριβώς. Δεν είναι θα αντικαταστήσει κάποιον άλλο. Ο άλλος έχει θέση να παίξει. Ακριβώς. Κατάλαβες τι λέω. Αυτός μπορεί να παίξει δίπλα του. Χρυσή ευκαιρία. Δεν το βλέπεις σαν σκόντο στην καριέρα του. Σου λέει θα παίξω Ευρώπη, θα παίξω σε ένα τεράστιο σύλλογο, του έχουν μιλήσει. Είναι σημαντικό που θα βρει εδώ ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με αυτόν. Είναι έξυπνος άνθρωπος που διάλεξε τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και θα μακαρίζει τη στιγμή και την ώρα που αποφάσισε να έρθει σε αυτόν τον τεράστιο. Θα ευγνωμονεί τον καλό Θεούλη που το φώτισε να έρθει σε αυτή την ομάδα. Ακριβώς. Ο Μπριγάδου Θεάου που με έφερε στην Ελλάδα. Θέλω να πω όμως και κάτι, γιατί έβγαλαμε τα μάτια μας χθες το βράδυ σε βίντεο και σε τέτοια. Ναι, καλά όλα. Λοιπόν, εκτελεί κόρνερ, άκου. Ναι. Εκτελεί κόρνερ αλλά πανέγκα το πέναλτι που χτυπούσε, αλλά σε κόρνερ αυτός. Ναι, ναι, σκαυτό, το είδα. Και κάνει ψαράκι κεφαλιά. Ο ίδιος. Εκτέλεσε το κόρνερ και έτρεξε ο ίδιος να κάνει. Ναι, ο ίδιος. Δηλαδή... Είναι τόσο γρήγορος. Κλείνει το συρτάρι και πετάει και το κλειδί μέσα. Έτσι, έτσι. Ναι, να ξέρετε. Ναι. Να ξέρετε. Λοιπόν, για όποιον δεν θέλει να έρθει, είναι, ξέρεις, ξύδι. Όποιος δεν θέλει να έρθει. Ναι, ναι. Είναι όποιος έχει... Μεγάλες, έχουμε πεντάκυλες συσκευασίες, ναι. Έχουμε και σε Νταμιτζάνα. Ύστερα, μην αγχώνεται κανένας, θα γίνεται αυτό που λέει ο Λουτσέσκου τώρα. Φαίνεται κιόλας. Και μπορεί να ενοχλεί πόδι, αυτό λέει... κάποιους. Τι να κάνουμε. Ναι, είναι που τους θέλανε να κάνουν κουμάντο μέσα στον ΠΑΟΚ. Το κέρδισε. Με το σπαθί του. Με το σπαθί του και με το μαχαίρι στο στόμα, στα δόντια. Έτσι. Και τους έκανε όλους ίδιους, να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο με το μαχαίρι οικογένεια. Στο στόμα, τα δόντια. Thank you, Panos, και... for your comment, because the balance is very important. Έτσι, μπράβο. I want to say thanks to Lacoma, the famous, glamorous Lacoma. Δεν ξέρω καθόλου αγγλικά, αλλά τα γουστάρω τα αγγλικά. Ούτε αυτός ξέρει, αλλά το γουστάρουμε κι εμείς. Να ξέρεις.
Μια χαρά. Δεν τον πήραμε για καθηγητή αγγλικής. Μια χαρά τα είπε. Thank you, Panos, for your, the balance in the telephone. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου σας χαρίζω. And Vulugu mu, we live great moments. Αλέως ζουμουθού. Γεια σου, Παναγιώτη. Πάμε τελευταία γραμμή ή μου δείχνει τον ουρανό. Δείχνει τον ουρανό σαν βραζιλιάνος παίκτης. Ναι! Γεια σας! Πέσαμε, πέσαμε, μουτσο! Μαριάννα Παπαμακαρίου ήταν η τραγουδίστρια, Φάνη. Φωνάρες, φίλοι, υπάρχουν φωνάρες και είναι εδώ, δικιά μας, έτσι. Δικιά μας, Θεσσαλονίκη τραγουδάει χρόνια. Λοιπόν, πριν πάω για διάλειμμα, να σας πω happy end. Φυτικό συμπλήρωμα διατροφής, καινοτόμο προϊόν, από φυτικά δραστικά συστατικά, αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς πανενέργειες το πρόβλημα εκατομμυρίων ανδρών, προσφέροντάς τους μια ευτυχισμένη σεξουαλική, ερωτική ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση. Ενεργεί 2 ώρες μετά την κατάποση και έχει διάρκεια έως και 16 ώρες. Κόστος 29,50, δεν πωλείται στα φαρμακεία. Τηλεφωνείτε στο 2315-500.000. 2315-500.000, απόλυτη χεμήθεια, δεν χρειάζεται κανένας να ξέρει αν εσείς πήρατε χάπι ή δεν πήρατε. Μπορεί το θέμα το οποίο σας ταλανίζει, σας ταλαιπωρεί, σας στεναχωρεί, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον άντρα αυτό. Να έχει την αυτοπεποίθησή του, να μπορεί να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στον άνθρωπο που αγαπάει, στον άνθρωπο που ποθεί, στον άνθρωπο που θέλει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Χωρίς αυτό, όποιος δεν έχει τη δυνατότητα, αισθάνεται άσχημα. Έρχεται λοιπόν, ξαναλέω, είναι φυτικό συμπλήρωμα διατροφής, άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνετε και στο happy end, www.happyend.gr ή στο 2315500.000.gr και ενημερώνεστε για το ζήτημα. Δεν ανεβάζει την πίεση, δεν έχει γλυκαντικές ουσίες, όλα ok. Από ελβετική εταιρεία, με την εγγύηση ελβετικής εταιρείας Excelan, άρα όλα καλά. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε, χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Υπέροχα πράγματα, ειδικά το γιοτό με κλιματιστικά, όλα στα όρθια, γυρούκλες, φαγητάρες, Λεωφόρου Στρατού 18, οπτικά Μανολόπουλος, 3 γενιές οπτικά, Παναγίτη Σαλδάρη 22, γυαλάρες, φακούς επαφής, ό,τι θέλετε εκεί δίπλα στον Γιώργη στην Νεάπολη. Και βέβαια, Βολτέρα, ξεμπερδεύεται μια και καλή με τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας, 2310-475-308. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Επιστρέψαμε! Επιστρέψαμε! Ελάτε πουλάκια μου, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Μπουκάραμε! Πέσουμε αντίστροφη μέτρηση, πληρώνουμε και τρίμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκια Ριδέα, στο Πόζα, να πάτε 2 διανυκτερεύσει υπέροχα. Και παγωτό από το άρτοπο ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης που είναι χορηγός δεύτερης ώρας και τραπέζι από τη Λαδόκολα επίσης χορηγός δεύτερης ώρας. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και γυαλάρες από τον Μανολόπουλο θα δώσουμε. Πέσουμε αντίστροφη μέτρηση. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Ας το δούμε και το Βραζιλιάνο. Έτσι. Πόσο γουστάρω να έρχεται κόσμος. Πόσο γουστάρω. Ζούμου σου λέμε. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Να μιλήσετε εσείς. Αποθεώνω Ιωάννα Βαβακίδου που πριν από 55 λεπτά έβαλε ποστάρισμα στην ομάδα μας στον αθλητήριο. Έχει βάλει τον Γιονάκη που λέει: το Ζρνά δεν το θέτε. Το Διεθνή Βραζιλιάνο δεν το θέτε. Το Κότα δεν το θέτε. Τι θέτε. Γεια σου Ιωάννα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Για ποιο λόγο κάτω στην Αθήνα δεν ανησυχούν για τις μεταγραφές που κάνει ο ΠΑΟΚ, έστω και ας είναι ακριβές και πιο καλές. Για πες. Γιατί Κωστή, πολύ απλά εμείς δεν έχουμε οχυρωθεί πώς το λένε, από δικηγόρους, δικαστήρια και χαρτούρα. Ενώ δεν νομίζω ότι θα πάμε έτσι χρόνο. Φέτος θα πάμε έτσι με την ίδια αθωότητα όπως πέρσι. Κωστή, δεν νομίζω. Εγώ βλέπω ότι τα ίδια πρόσωπα μένουν. Εντάξει, όλα τα ίδια λέμε και όλα τα ίδια πρόσωπα. Ενώ αυτή σου λέει γιατί να πάω να πάρω σου πω κάτι. Τσακνίδα, αυτά που πρέπει να γίνουν δεν θα τα μάθεις. Τα σημαντικά, μακάρι, τα σημαντικά δεν είναι για να βγουν προς τα έξω. Το πώς θα θωρακιστεί η ομάδα. Να σου το πω έτσι απλά, τι θα βγούμε να πούμε. Ξέρετε, πήραμε τον καλύτερο δικηγόρο. Ας υπάρχει όχι, από πίσω μία ομάδα όχι, η οποία θα κάνει αυτό. Δεν μιλάω για παράνομες πράξεις. Το διευκρινίζω. Μιλάω να θωρακίσει την ομάδα, να μην μας ξανακάνουν τέτοια κλοπή όπως πέρσι. Αυτό. Μακάρι να γίνει έτσι. Όσο για τις τάξεις που έρχονται, είναι
ας έρθουν, ας δώσει και 10 και 20 εκατομμύρια, δεν μας ενδιαφέρει, αφού μπορεί να τα δώσει, ας τα δώσει, μακάρι να πιάσουν και στο χορτάρι, όπως λέμε, και να κάνουμε μια σούπερ ομάδα. Τώρα βάζει να παίξουμε άμα θέλεις. Πάμε. Είσαι έτοιμος? Πες μου. Θέλω ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, χώρα, φαγητό, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ζώο, από κάπα! Φύγαμε! Κολομβία. Ναι. Κατερίνη. Ναι. Κατερίνη τι ομάδα? Κολομπούρδας, ωραίος, ναι. Κολομπούρδα. Φαγητό. Κολό. Καραβίδες. Κάβουρες. Ναι. Καούρες, εδώ. Καούρες. Ξένος παίχτης, Χωσέ Καούρας. Χωσέ Καούρας. Ζώο. Καζεσλάουτερν ομάδα. Ομάδα Καζεσλάουτερν, ναι, και ένα ζώο, πες από κάπα. Έχει Μάρση που και χοροπηδάει. Το άλογο. Κόλλησα στο Αυστραλία, έχει Μάρση που ξαναλέω και χοροπηδάει. Καγκουρό. Καγκουρό. Εντάξει. Το βρήκα. Εντάξει. Μπήκες. Γεια σου Μανώλη. Φιλιά. Μανώλης 600. Bye, bye, bye. Πάμε παρακάτω. Όσο πιο γρήγορα πάμε, τόσο πιο πολύ θα παίξουν. Να μπείτε στις σκληρώσεις μας. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ένα σιωπηλό τύπο που μα τα λέει με το βλέμμα του. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Ναι, κασέτα. Γεια σα. 2310-287-888. Ναι. Πάμε στον Μέθε. Επόμενο, μα κάνω αλκοτέστ. Κοβόμαστε. Γεια σα. Μέθε. Σε εσά μιλάμε, μιλήστε μα κι εσεί. Έλα, Κωστή, καλή. Καλό το παιδί. Έλα. Παύλο, τι κάνει. Γεια σου, ρε Παύλε. Ναι, τι λέει, αγόρι μου. Χαμήλωσε ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζουμε, νίζουμε. Φεύγω. Ήμουν 25ος να πούμε και μόλις άρχισε να λες γεια σας. Λες, έλα, λέω, πλάκα, υπάρχει μια περίπτωση τώρα να μπω μπροστά. Πλάκα, τρεις έριξες θέλω να σου πω με ένα κλάδεμα, με ένα tackling από πίσω. Τρεις ξάπλωσες, πάρα πολύ ωραία. Και βγήκες στον αφρό. Ο Πέπε, μέτρια Πορτογαλία, κακοποίηση. Πραγματικά, κάποια στιγμή τον πιάνει η κάμερα. 1-0 ο Σάντος. Έτσι το σύννεφα. Φίλε, άχαστο σιγουράκι. Δεν το περίμενα. Άχαστο σιγουράκι. Αλλά ο Κριστιάνο, όπως βλέπεις, φίλε. Πόσο στοίχημα χάθηκε σε αυτούς που το παίξανε over. Πρέπει να είσαι, τι να σου πω, αυτοκαταστροφικός για να το παίξει over. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά ο Τζον στο Λούτον δεν το ήξερε. Το παίξε over. Καλά να πάθει, Τζον στο Λούτον. Sorry. Όχι, κάποια στιγμή τον πιάνει η κάμερα του Κριστιάνο που βγαίνει και του λέει του Σάντος, πολύ άσχημα παίζουμε. Είπε ο Κριστιάνο. Ο οποίος. Να πω και κάτι άλλο. Αυτοί που διάλεξε ο Σάντος για να παίξουν αντί για το Βιερίνια, ας πούμε, πόσο καλύτεροι είναι, ρε παιδιά. Ξέχυγε εκεί. Καλύτερα για μας, γιατί θα είναι ξεκούραστος ο Αντρέ. Αλλά θέλω να πω αυτούς που πήρε. Πρέπει να μιλήσανε, Κώστα. Δεν μπορεί να τον άφησε έτσι ψυχρό. Και τι είπε ο Βιερίνια, μη με παίρνεις. Μουντιάλ. Άσε, ρε φίλε. Αποκλείεται. Εγώ σε λέω, έχω φίλο από μέσα γι' αυτό. Εντάξει, και εγώ και. Κλασικά. Είναι μπατζανάκι μου, ρε ο φροντιστής. Είναι της πρώτης ξαδέρφης μου, είναι ο πρώτης ξαδέρφης, είναι κουμπάρος. Τον εξορουχήνιο έχω. Τον βασαρουχήνιο. Ήλος. Λοιπόν, έλα. Έχω κάνει τρίκ. Έχω γράψει ένα χαρτάκι τι ζητάς, γιατί ναι. Από ό,τι αντιλήφθηκα... Τα έχεις έτοιμα όλα, έτσι. Όχι, δεν τα έχω ρε με τέτοια. Είναι, μπερδεύτηκαν όλοι στο να τα λες. Ναι, για πες. Λοιπόν, πες μου γράμμα εσύ τι θες. Τι γράμμα? Ναι, ό,τι γράμμα θες. Γράμματα με κεφαλαία γράμματα. Έχω πει ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, χώρα, ναι. Φαγητό Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης και ζώο. Ναι. Α, ναι. Ναι. Από τι γράμμα θες να ξεκινήσω? Θέλεις να πεις γράμμα? Ναι, εσύ πες. Ωμέγα. Λοιπόν, Ορίωνας Μαυροχωρίου. Ναι, πολύ ωραία. Ξένη Ορίωνες. Ομάδα. Στην Αμερική. Ορίωνες, ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι, αλλά το γράψει ωμέγα. Βέβαια. Ας το δεχτώ. Σωστό θα το πάρω. Αν το γράψεις στον καζέτα, πώς θα το γράψεις στα αγγλικά? Ναι, ναι, προχώρα. Ζώ. Ο ουρακοτάγκος. Ο ουρακοτάγκος. Σωστό θα το πάρω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι με ανοιχτά τα πόδια. Ένας ποδοσφαιριστής. Ορολογοποιός. Ορολογοποιός. Ναι. Φαγητό. Φαγητό. Ώρα για λουκάνικα. Ωραία μακαρονάδα. Πάρα πολύ ωραίος είσαι. Χώρα. Ωραία που είναι η χώρα μας. Ωραία και η νύφη μας. Ωραία τα μπρικιά της. Ωραία τη νησία, ναι. Ναι. Έλληνα παίχτη, είπαμε. Ορολογάς. Είπαμε τον ορολογά. Ορολογά. Ναι. Τι δεν έχουμε πει. Ξένο ποδοσφαιριστή. Ξένο ποδοσφαιριστή. Ναι.
Ο μεγάλε Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο μέγιστο Γκαρσία, ρε παιδί, Κριστιάνο. Εντάξει, επειδή είμαστε σε Μουντιάλ Μουντ γι' αυτό. Παύλε, γιατί... σε βάζω στην κλήρωση. Είσαι ο πρώτο που είπε όλα τα πάντα από ωμέγα. Πάρα πολύ μπορώ ωραία. Και από φι, ύψιλον. Είμαι βέβαιο. Αφού είπε από το ωμέγα, πέρασε το τεστ το σκληρό. Ο Μεγαλέξανδρο. Έλα. Ξύμπορο. Ξενιτέα. Κανονικά, φίλε. Ξαμάξ. Ξενιτεμένοι παίχτε στο εξωτερικό, οι ξένοι. Ξινόγαλο. Βεβαίω για το φαγητό. Ζω. Ξενίδης. Ζω. Ζω. Ξένο ψάρι, όχι δικό μα. Από άλλη θάλασσα. Ξηροκολιό. Ξηροκολιό, πάρα πολύ ωραία. Το πάλευα χθες, έχει πολύ γέλιο γιατί το παλεύω όλο το απόγευμα. Αγόρι μου. Παύλε, πες μου τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. 0-0-0. Άσυχτηρ. Αλήθεια. Θουβού. Μυστικός πράκτορ. Είσαι 0-0-0. Ναι, 0-0-0. Τέλεια. Μυστικός πράκτορ. Φιλιά πολλά, γεια σου Παυλάρα! Φιλιά, γεια σου αγοράκι μου, ζούμου σου. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, παίζουμε για το χαβά, έτσι. Δεν έχω κόψει κανέναν. Όλοι να μπείτε στην κλήρωση. Ναι, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε για να έχουμε διάλογο, αλλιώς θα πω μόνος μου. Ναι, είμαι η Μαρίνα. Γεια σου ρε Μαρίνα, 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 Μαρίνα. Πρώτη φορά παίρνω. Και τελευταία. Την εκπομπή σας λόγω του συζύγου την ακούμε βέβαια. Α, όχι επειδή εσείς θέλετε. Όχι επειδή εσείς θέλετε ελευθέρα τη βουλήση, αλλά επειδή θέλει ο σύζυγος. Αναγκάζεστε δηλαδή. Αναγκάζομαι υποχρεωτικά την ακούω. Όχι, όχι, είστε πάρα πολύ ευχάριστοι. Και ο προηγούμενος παίκτης ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και θαραλέος. Και θαραλέος βέβαια. Λοιπόν, Μαρίνα μου. Θα ήθελα κι εγώ να παίξω. Τέλεια. Έτοιμοι είμαστε. Τις γυναίκες βοηθάμε περισσότερο, όχι ότι το έχουν ανάγκη, αλλά έτσι επειδή εμείς από καλή διάθεση. Θέλω ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, χώρα, φαγητό, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη και ζώο. Από Α! Πάμε! Από Α. Λοιπόν, παίκτης Αλαβάντας. Αλαβάντας. Κόσμας, Ευρύτης. Μπράβο. Χώρα Αγγλία. Αγγλία, πολύ ωραία. Φαγητό. Φαγητό Αρακάς. Αρακάς, πολύ ωραία, τέλεια. Ξένος παίχτης. Ξένος παίχτης. Ο Ανάνταμ Παπαντάμ, Αρμένιος. Αρμένιος. Σε βοήθησα, πάμε παρακάτω. Ζώο, πες μου από Α. Από Α, ζώο. Ναι, ζώο άλογο. Άλογο, αρκού, τέλεια. Ναι. Και τι έχουμε, ξένη ομάδα από Α. Ομάδα ελληνική Άρης. Άρης. Ναι, Θεσσαλονίκη. Μπορούσα να σε κόψω σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θα το κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, άντε. Και ξένη ομάδα. Λοιπόν, ξένη ομάδα, μία που άκουσε πρόσφατα και μου έκανε τύπωση. Ναι. Άντερε από εδώ, όχι. Άντερε από εδώ, κάπως έτσι. Μάλλον την Άντερλεχτ εννοείς, την βελγική Άντερλεχτ. Η οποία Έλληνες την έκανε μου, άντερε από εδώ φύγε που θα μου πεις. Ακριβώς. Λοιπόν, Μαρίνα. Ένας παίκτης. Κάτι ξέχασα ή όχι. Τι είπες, είπες Αλαβάντα είπες. Αρακά, ναι, είπες. Μα τάισες, μα πήγες βόλτα στην Αυστρία, στην Αγγλία. Ωραία, ωραία. Ζώα είπες, άλογα, αυτά ξέρω. Τα πάντα είπες. Τα πάντα, τα πάντα. Ωραία. Λοιπόν, Μαρίνα, δώσ' μου και τα τρία τελευταία ψηφία. 9-23. Μόνο και μόνο που ήξερες ότι ο Αλαβάντας είναι Ευρύτης, έπρεπε εκεί να σε σταματήσω. Δεν θα ακούγαμε και τη λέξη Άρης, αλλά δεν πειράζει, είναι αυτά οι υποχρεώσεις της εκπομπής. Απόλων. Απόλων. ΑΕΚ. Ναι. Αλλά λέμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει, ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, φίλοι μας είναι, φίλοι μας είναι. Με τον Μπάουκ τώρα τελευταία, και η Αριανή... δεν μπορούσα να την πω. Γεια σου Μαρίνα! Να, να σε γερά. Καλά, και μπράβο στον άντρα που διάλεξε γιατί έχει ωραίο γούστο στις εκπομπές. Και σε συμπαρασύρει. Ναι, την άλλη φορά εκείνος θα πάρει. Θα πάρει και να πει αναγκάζομαι, ακούει η Μαρίνα η γυναίκα μου και αναγκάζομαι και εγώ και ακούω. Γεια σου Μαρίνα! Γεια, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Άντε ρε Κωστή. Άντε ρε Κωστάκη, μίξο μπουχες ο κουραδό, πατριδό, γραβατό, τσιμπου. Από αυτούς. Από αυτούς. Αγοράκι μου. Λοιπόν, καλώς ο γλωσσοδέτη. Με αφορμή αυτό το σποντάκι που παίζει τώρα με το φάρμακο αυτό, με το χάπι αυτό το φυτικό. Με το χάπι, βεβαίως. Θέλουμε να κρεμάμε καπαρτίνες μπορώ, βρεγμένες μπορώ με μοτορόλες. Ναι, ναι, μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να είναι αυτό το χάπι. Έτσι όπως νιώσαμε εμείς εκεί το βράδυ της 12ης Μαΐου στο ΟΑΚΑ, που πραγματικά είχαμε happy end. Ακριβώς, και κρατάει ακόμα και ρίχνουμε κουβάδες με κρύο νερό, εσύ λες τυχαία ζήτησε αυτός να μπει στην εκπομπή, που εγώ χωρίς να το ξέρω, ένα μήνα τώρα αγόρι μου, λέω ότι ρίχνουμε κρύους κουβάδες με νερό και δεν πέφτει και ζήτησε να μπει χορηγός, happy για την σεξουαλική ενέργεια αυτή. Και ήταν σε όλο τον κόσμο σούστα ο Μαρκουτσαδόρος, εκεί πέρα, λοιπόν.
Και τίποτα δεν είναι τυχαίο και στο σποτάκι, ρε φίλε. Η κοπελιά που το εκφωνεί λέει και ψηλός και σκληρός. Και σκληρός. Ενώ εμείς εκεί στο 0-2 με Πέλκα και Πρίγιοβιτς και ψηλός έτσι, και κοντός. Και οντός και ψηλός. Γιατί και ο άλλος και ψηλός, ο Πρίγιοβιτς και σκληρός. Δεν είναι σκληρός στον τρόπο που συμπεριφέρεται στους άλλους αμυντικούς. Έτσι, δεν πέφτει εύκολα. Και κοντός, και τρελός, και μουρλός. Μαρκάρισμα, δεν πέφτει και αυτός με τίποτα. Τι να πέσει, είναι και την μπάσα στον Πέλκα. Τι να πέσει, φίλε. Η οικογένεια, η στιγμή πάλι χθες που πηγαίνει ο κύριος Λουκάς με το μικρό Γιαννάκη και τρέχουν να τον αγκαλιάσουν. Παιδιά, θα σας λέω επειδή την ξέρω την οικογένεια, το παιδί αυτό είναι ξεχωριστό. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω παιδί με ειδικές ανάγκες, παιδί με ειδικές δυνατότητες και ικανότητες. Πείτε του τη λέξη ΠΑΟΚ, όταν μας βλέπει και φοράμε πάνω μας μπλούζα, μπουφάν, με το σήμα, με το δικέφαλο, ταράζεται ολόκληρο το παιδί, λάμπει το πρόσωπό του. Δηλαδή, πραγματικά φωτίζεται όλο του το πρόσωπο. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Αυτό είναι οικογένεια, ρε. Αυτό είναι ΠΑΟΚ, αυτό είναι Ζουμουσού, τέλος. Και το στιγμιότυπο στην περσινή την προπόνηση που ήταν το παιδάκι με τα πρόσθετα μέλη που ήταν, που σηκώθηκαν. Που μπήκαν και παίξανε μαζί. Άστο φίλε, εκεί τελείων, εγώ να ξέρεις, με αυτά φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανοίγουν οι κάνουλες, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έτσι, αυτά είναι πάνω και από πρωταθλήματα, πάνω και από νίκες. Αυτές είναι οι πιο ουσιαστικές νίκες που λέμε. Τι να λέμε τώρα, άστο φίλε. Αυτό είναι, οικογένεια. Όλα ξεκινάνε από αυτό, αδερφέ μου. Τα 4-3-3, 4-4-2. Αν θα παίξει αριστερά, ο παίξει δεξιά. Το παν είναι αυτό. Τους είδες στο ντοκιματέρ μέσα πώς πείραζαν ο ένας τον άλλον. Πώς έκανε χαβαλέ ο Πασχαλάκης. Πώς μια παρέα σαν να ήμασταν εκδρομή πενταήμερη. Έτσι ξεκινάνε οι επαναστάσεις μεγάλες ποδοσφαιρικές. Με τις παρέες, φίλε. Αυτό είμαστε. Τέλος, δεν φοβάμαι τίποτα. Έχει μπει σε ένα δρόμο, όχι μόνο στο κομμάτι, ας το πούμε, το παικτικό, αλλά και στο κομμάτι το ουσιαστικό που έχει να κάνει με το δέσιμο μεταξύ τους οι παίχτες. Έτσι. Σε ένα δρόμο πάρα πολύ καλό. Έτσι. Βλέπουμε ότι από χθες αρχίζει και υπάρχει και μεγαλύτερη κινητικότητα. Εγώ προσωπικά ούτε ανησυχώ, ούτε θα ήθελα να κράξω, ούτε να ουρλιάξω. Καθόλου, ουλιάξω. Μα τι να κάνουμε. Μην κάνουμε πλέον, παιδιά, σταματήσουμε αυτό, σαν κάτι μίζερες χαρίκλειες που κάνουν, να πούμε, δηλαδή σαν κάτι κυρακατίνες του χωριού, να πούμε, που δεν έχουν να ασχοληθούν. Σε παρακαλώ. Γιατί πήραμε 19χρονο Βραζιλιάνο, έτσι ρε, γιατί γουστάρουμε ρε. Όποιος καθίστε να τελειώσουμε τις μεταγραφές. Περιμένετε λίγο ρε παιδιά. Ο ένας είναι ψηλός, ο άλλος είναι κοντός. Γιατί αυτοί που κράζουνε, γιατί αδεκοστή πια βαρέθηκα, αυτοί που κράζουνε και κράζουνε επιμονή μου βάζω, γιατί το έχουν προφανώς μέσα στο DNA τους αυτό το μίζερο. Μετά όταν έρχεται το τέλος της χρονιάς, ας το πούμε, και υπάρχει ένα χαρούμενο αποτέλεσμα. Δυστυχούν. Σχεδόν ποτέ να βγουν. Δυστυχούν, φίλε, τι να πούν. Δυστυχούν, αγόρι μου. Δεν έχουν τι να πούν, το καταλαβαίνεις. Δεν έχουν τι να πούν. Είναι, φίλε, να σου πω κάτι. Αυτοί πουλάνε ομπρέλες, αδερφέ. Αν δεν βρέξει, δεν θα πουλήσουν ομπρέλες. Θέλουν οπωσδήποτε να βρέχει. Να υπάρχει μιζέρια, να υπάρχει λάσπη για να πουλήσουν ομπρέλα. Αν δεν βρέξει, φίλε, έτσι, πρέπει να σε πείσουν ότι η βροχή είναι πολύ ωραία. Αλλιώς δεν θα πουλήσουν ομπρέλα, αγόρι μου. Πώς θα το κάνουμε. Και άμα δεν βρέξει, Κωστή, είναι ικανή να πάνε να βρουν να ανοίξουν τα μπέκ. Τα μπέκ. Και μόνο για να αποδείξουν ότι βρέχει. Έτσι, έτσι. Θα παίξεις μαζί μου. Έλα, αγοράκι μου. Λοιπόν, Έλληνα παίχτη. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, χώρα, φαγητό, ξένο παίχτη και ζώο. Είσαι έτοιμος. Έτσι λέω. Από σίγμα. Έφυγες. Λίγο ξαναπέσει σειρά μου. Ελληνική ομάδα. Με τυχαία σειρά. Δεν με πειράζει σειρά. Πες. Ελληνική ομάδα. Ξένη ομάδα, χώρα, φαγητό, Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη και ζώο. Ξένη ομάδα είναι η σαρπρίσα από τώρα που θα μου πει που τη βρήκα. Είναι τέλεια. Λατινική, πάμε. Έλληνας παίκτης. Σαραβάκος. Σαραβάκος. Ξένος παίκτης. Σουάρες. Σουάρες. Τέλεια. Ζώο από σίγμα. Σαύρα. Σαύρα. Πολύ ωραίος. Φαγητό από σίγμα. Σαύρα ψητή. Ναι, σαύρα ψητή στα κάρβουνα. Χώρα από σίγμα. Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία, πολύ ωραίος. Και τι μένει, μια ελληνική ομάδα πες από σίγμα και τελείωσες. Σιγά την άκρη, φίλε! Σαρωνικός. Σαρωνικός. ΑΟ Σαρωνικός. Θα το δεχτώ σωστό. ΑΟ Σαρωνικού. Έγινε. Πες μου λίγο όνομα να σε βάλω κλήρως και τρία τελευταία ψηφία. Τάσος 580. Γεια σου, Τάσε. Φιλιά. Να μην λέτε, βοηθάω και τα αγόρια, όχι μόνο τα κορίτσια. Έτσι. Γιατί υπάρχει πολύ παράπονο. Μόλις βγει η γυναίκα, λέει, αλλάζει αμέσως ύφος. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα.
Ναι, καλημέρα. Αγαπάμε τις γυναίκες, ρε παιδιά. Δεν είναι, δηλαδή, ομορφαίνονται τη ζωή, δεν υπάρχει. Καλημέρα σας. Δεν μας μιλάει αυτός, παρεξηγημένος είναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε διάλειμμα, μαέστρο μου. Την καλημέρα μου να πω σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άλλη μια γραμμούλα. Φέρ τη γραμμούλα, φέρ τη γραμμούλα. Χαμηλώστε, λώστε, 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 λώστε. Καλημέρα. Καλησπέρα, σπέρα, 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 σπέρα. Πέρα, σπέρα. Ένας μικρός θα τραβήξει το λαχνό, λαχνό, λαχνό. Ο πρόεδρος κοινότητας κληρώνει μια γίδα, 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 γίδα. Το νι ζ, τα νι, 32-12 ενιοχλεί. Το νι β, νι. 32-12, 547, 32.148 εμποδίζει η πινακίδα του. Ζούμου σου, αδερφέ μου, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι, ζούμου σου, αγόρι μου. Ρε, τους έχουμε πει ότι η τρέλα είναι εδώ πέρα και δεν μετακομίζει. Καλά, σοβαρά μιλά. Τώρα δεν θέλω να... Ήρθε άνθρωπος από Αθήνα, μαζί με φίλο. Και ακούγανε χθες το αυτοκίνητο. Ανέβηκαν μαζί για δουλειά. Σοβαρός άνθρωπος ο άλλος, έτσι, διευθυντής σε εταιρεία σημαντική. Και ο δικός μας άκουγε, ζουμουσάκι. Και το ερώτημα είναι, άντε, αυτός λέει που είναι στο μικρόφωνο πρέπει να παίρνει πολύ βαριά φάρμακα, λέει. Και το λέω, λέει, επειδή είναι η δουλειά μου. Στάνταρ, λέει αυτός, δεν μπορεί να μην υπάρχει, λέει, φαρμακευτική βοήθεια σε αυτό που κάνει. Αυτοί που βγαίνουν, λέει, και μιλάνε μαζί του. Είναι, λέει, παίρνουν όλοι τα ίδια! Όλοι τα ίδια, βρε, βρε, βρε! Να τον απαντήσω! Να τον πω κάτι! Έχουμε τσατσαροσύνδρομο, σε παρακαλώ, να. Αγόρι μου! Βρε κουτεντέ! Γάλλος επίσης, ο κουτεντές! Βρε κουτεντέ! Εδώ είναι τα κεντρικά, βρε! Εμείς θα σας τρελάνουμε, σας το είπαμε, βρε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Ρίξτε παγοκολόνες, βάτε μας μέσα σε υγλού! Λοιπόν, βάτε μας να κάνουμε τσουλήθρα! Επειδή πρέπει να. Ναι. Να παίξω μια σβελτάδα και να την κάνω. Παίξε μια σβελτάδα, δεν μας ενδιαφέρουν τα σεξουαλικά σου, να ξέρεις. Είσαι έτοιμος. Έλα, σε μουνόδρομο να μην πεις. Πάμε, έτοιμος. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, χώρα, φαγητό, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη και ζώο. Από Χ. Θα σε βοηθήσω γιατί είναι δύσκολο το γράμμα. Πάμε, εύκολο. Χ. Από Χ. Χιμένεθ. Χιμένεθ, πολύ ωραία. Ζώο. Πού το βάζεις το Χιμένεθ? Στο φαγητό. Ναι. Χώρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Χώρα. Βοήθα. Χι. Όχι Ονδούρα, όχι Μεξικό, κοντά εκεί. Δυσίλα. Χιλή. Πολύ ωραία. Ξένη ομάδα, ισπανική. Και μη χειρό. Χειρό. Χειρώνα. Χειρώνα, μπράβο. Δυο γάιδεροι μάλλον σε ξένη χειρώνα. Ελληνική ομάδα από Χι. Χανιά. Χάρτινη ΑΕΚ. Πολύ ωραίος. Χανιά. Πολύ ωραίος. Φαγητό από Χι. Φέρε μια βλήτα. Μια χόρτα! Μια χόρτα! Λοιπόν... Μια χόρτα και μια μπρόκολα! Φίλε, σαν τα γεύματα του μπροκόλου δεν έχει. Να ξέρεις, εκπληκτικά και πολύ θρεπτικά. Λοιπόν, Χάρη, πες τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω και σένα στο μουχαμπέτι. 064. 064. Φιλιά πολλά! Φιλιά, γεια σου, Χάρη! Δούμου πουπού. Δεν μας πέφτει ποτέ η διάθεση. Απαγορεύεται. Πάμε διαλυματάκι. Γρήγορα θα γυρίσουμε. Να πάμε στο τελευταίο μισάωρο. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, μόλις 18 για να μοιράσω δωράκλες. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Και ο Βραζιλιάνος ήρθε και θα μαγέψει και ο Πούκι θα έρθει και αμυντικό χαφ θα έρθει και τα ωραιότερα έρχονται ρε, μη μασάτε τίποτα ρε. Οι άλλοι να ανησυχούν, όλοι οι άλλοι αφήσουν να ανησυχούν. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Εδώ είμαστε, πάμε να κάνουμε και λίγο εκπομπή ανάμεσα στις διαφημίσεις. Το παλεύουμε αυτό το θέμα, να ξέρετε. Μπουκάρουμε, πάμε στο τελευταίο 20 λεπτό. 23-10-287-888. Να ξαναβρούμε ρυθμό. Γιατί όλοι τα ίδια λέει παίρνουμε. Όλοι πάμε στον ίδιο γιατρό. Γεια σου Χρύσα! Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί ρε. Εμείς θα τους τρελάνουμε, να ξέρετε. Πάμε στις γραμμές, θα παίξετε όσοι προλάβουμε. Στο τέλος θα κληρώσουμε από όλους εσάς που έχετε μπει στην κλήρωση με την αντίστροφη μέτρηση. Τα ξαναλέω τελευταία φορά. Ένα τρίμερο στο Φιλοξένια. Γυαλιά από τα οπτικά Μανολόπουλος. Τραπέζι στη Λαδόκολα. Παγωτά από τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης.
Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε επόμενος. Ναι, υποθύμησε αυτός. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Θανάση μου. Γεια σου ρε Θανάση. Τι γίνεται. Καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Χαμήλωσε σε παρακαλώ λίγο το ραδιοφωνάκι σου για να μην μικροφωνίζει νίζει. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Γιατί ακούμε την επανάλα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σε ακούμε λοιπόν. Η καλύτερη αυτή δεν ήταν η χθεσινή για τα αμπελόφυλλα. Ναι. Νομίζω ότι ήταν τότε μια κοπέλα που της είπες παίχτη από ΤΑΦ και είπε Γκαρσία. Της είπες μετά το Ταύλο Γκαρσία. Τρομακτικό. Δεν θέλω να χάσει κανένας. Όπως βλέπεις. Θα μπορούσε βέβαια να είναι από γάμα Γκάβλο Γκαρσία, οπότε βεβαίως, ήταν κοντά σε αυτό που... Βεβαίως, ο Γκάβλο Γκαρσία. Βέβαια, γιατί ο Γκαρσία ήταν πάντα έτοιμος. Όλους ναι, θα τους... Ναι. Εντάξει, βεβαίως, βεβαίως. Μ' αρέσεις, Θανάση, μ' αρέσεις. Θα παίξουμε παρεούλα, θέλεις. Να παίξουμε, να βεβαίως. Παίξουμε. Λοιπόν, αλλά δεν θα με βοηθήσεις. Δεν θα σε βοηθήσω, θες να σε βοηθήσω. Όχι, εντάξει. Απλώς θα μου λες με τη σειρά τι θέλεις να ακούσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Θέλω ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, χώρα, φαγητό, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη και ζώο, από γάμα. Πάμε. Λοιπόν, πρώτα είπαμε. Ελληνική ομάδα. Πήγα να πάρω τζούρα από τον καφέ, περίμενε. Γιάννενα. Ναι, ξένη ομάδα. Ισπανική. Grasshoppers, πολύ ωραία. Χώρα. Έκτα, Γαλλία. Γαλλία, φαγητό. Γαρδούμπα. Γαρδούμπα, καλοψημένη, άψητη πώς. Έλληνα παίχτη. Στο φουρνάκι. Ναι, στο φουρνάκι, Έλληνας παίχτης. Γκαρσία. Γκαρσία, Έλληνας είναι βέβαια. Ξένος παίχτης. Γκαρσία, πριν γίνει Έλληνας. Ναι, Γονδουλάκης ο παίχτης. Γονδουλάκης. Ναι. Ναι. Και ζώο από γάμα. Να πω ένα πολιτικό. Γάιδαρος. Γάιδαρος, πάρα πολύ ωραίο ο Γάιδαρος. Είναι ακριβώς ο ήχος που έκανα για να σε βοηθήσω. Το... Θανάση, δώσε τρία τελευταία. Μήπως παίζεις την κλήρωση, δεν άκουσα καλά. Μήπως παίζεις την κλήρωση καμιά φανέλα για το γιο τίποτε. Όχι, δεν έχω φανέλες ακόμα. Σας λέω όμως ότι θα έχω πάλι από το εξωτερικό. Δώσαμε Λάρνακα, δώσαμε Μελβούρνη, δώσαμε Νέα Υόρκη, δώσαμε Τορόντο. Και πιθανόν να κάνουμε και μια κουβέντα με την μπουτίκ τώρα που θα αποσυρθεί η περσινή. Μήπως μας δώσουν πάλι, ακούει ο Πετράν. Πετράν, για σένα το λέω, να δώσουμε τίποτα φανέλες περσινές. Λέω στα παιδιά, στους φίλους μας, τα ζουμουσάκια. Θα το κοιτάξουμε, Θανάση μου. Δώσε μου και τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση, αδερφέ μου. 3-24. 3-24. Πάρα πολύ ωραία. Στέκομαι στην Καρδούμπα. Μύρισε στο στούντιο υπέροχα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Θανάση! Γεια σου, Κώστα. Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Θέλω να πω ότι όχι, δεν θα παρουσιάσω το Next Top Model, με ρωτάει η Μαρία. Υπάρχει περίπτωση να παρουσιάσει? Όχι. Δεν ξέρω πώς ήρθαν αυτές οι φήμες στα αυτιά σου, αλλά δεν. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς τη βάλανε δωράκι! Έλα! Έλα, ρε παιδί μου, είχα καιρό να πάρω και σε ακούω σήμερα. Αγόρι μου. Τα δίνεις όλα όπως κάθε φορά, οπότε θέλω να στείλω σήμερα τις ευχές μου για καλό καλοκαίρι και όποιος αγαπάει το Ιόνιο μπορεί να κατέβει προς τη Βαλάνη Δωράκη. Πέρσι έκανα μια γνωριμία με τον Κόραν, ο οποία μου άφησε καλές εντυπώσεις, άρα μέσω της εκπομπής σου κάνω πάρα πολλές γνωριμίες. Μπράβο. Λοιπόν, Κωστή μου. Πολύ χαίρομαι. Θα παίξουμε. Η ομάδα μας ο ΠΑΟΚ φέτος, από ό,τι έδειξε, οι κινήσεις είναι σε σταθερές βάσεις και θέλω να εξηγήσω το εξής. Ότι όταν ρίχνεις λεφτά και παίρνεις από πάνω ράφι, μάλλον ψωνίζεις από πάνω ράφι, πάντα να θυμάσαι το κεφάλι θα το έχεις ψηλά. Έτσι, οπότε έτσι. Για μένα είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα, όσο για την... πώς το λένε, αυτό που κάνεις σήμερα το τεστάρισμα, αν θέλεις θα σου κάνω εγώ ένα τεστάρισμα και να σε δω πόσο μπορείς να ρίξεις την Βαλανιδωράκη κάτω. Βεβαίως. Τι θέλεις, πες μου. Λοιπόν, ο αγρότης, εν πάση περιπτώσει, πώς απαντούν διάφοροι επαγγελματίες σε καιρούς αναδουλειάς όταν τους ρωτάνε πώς πάει η δουλειά. Πολύ ωραία. Ο νεκροθάφτης λέει νέκρα. Συγγνώμη, ο αγρότης, το πέτυχες έναν, μπράβο. Ναι. Ένα, ναι. Ο αγρότης, ξέρω εγώ, ξηρασία, τίποτα. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Επειδή είναι παναθηναϊκή παροιμία δεν την γουστάρω, αλλά θα την δεχτώ σωστή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είσαι ένα-ένα. Πας, μπάμπερε, ο Μανάβης. Ο Μανάβης. Ναι. Τα βρήκα αγκούρια. Κολοκύθια, πάμε παρακάτω. Γιατί τα αγκούρια, γιατί δεν με κόβεις. Συγγνώμη σου, είναι βέβαια. Κολοκύθια, μιλάμε. Τι απαντάει, αγκούρια. Γιατί αγκούρια τα βρήκα. Τα βρήκα αγκούρια.
Όχι, 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 συγγνώμη, κολοκύθια λέει. Πώς πάει η δουλειά, το ρωτάει, τα βρήκα κολοκύθια, του λέει ο Μανώλης. Για προχωρά. Ο Ανθοπόλης. Ο Ανθοπόλης. Πώς πάει η δουλειά μου, Κωστήμος, ο Ανθοπόλης. Το μύρισα τον κρίνο. Μαραζώνω, του λέει. Μαραζώνω. Λοιπόν, ο υφασματέμπορας, μία έχει πετύχει μέχρι τώρα. Μία μόνο, τι, δεν μου δίνεις καμία άλλη. Συγγνώμη, σε μα μία μέχρι τώρα έχει πετύχει. Πάμε παρακάτω, ο υφασματέμπορας, γρήγορα, μην κρατάμε τη γραμμή. Για πες. Μανίκη η δουλειά. Είμαι, όταν το ρωτάει ρε παιδί μου, πώς πάει με η δουλειά σου, του λέει. Ναι, ναι, μανίκη. Και του λέει, όχι, είμαι πανί, είμαι πανί. Σωστό. Ο, λοιπόν, περίμενε, ναι. Ο ηλεκτρολόγος. Ο ψαράς ούτε λέπει. Άισε, δύο, πέτυχες δύο, μπράβο. Λοιπόν, ο φαρμακοποιός. Με το σταγονόμετρο. Σωστός, πέτυχες την τρίτη. Ναι, λοιπόν, τώρα θα σε πάω σε ρί. Ναι. Λοιπόν, πας είναι γάμα αλφα. Ναι. Λοιπόν, ο υδραυλικός, πώς πάει η δουλειά. Ο υδραυλικός, ναι. Μούφα η δουλειά. Φοβερός. Τώρα θα σε πάω μέχρι τέλος, θα ξέρεις. Άλλο, ο κομωτής, λοιπόν. Περίμενε, αδερφέ. Ναι, ρώτα με εσύ. Αλλιών, πώς πάει η δουλειά. Ο έμπορος. Χαλιών. Ο έμπορος χαλιών. Χάλια! Πώς να πάει. Πολύ, ανεβάζω τον τόνο. Πολύ μπράβο, σε ναι. Άλλο, ρώταμε τώρα που ζεστάθηκα. Ο κομωτής. Ο κομωτής τρίχες. Κάτσε, αυτό είναι και δικό μου ο τσατσαρός. Τρίχες ο κομωτής. Άλλο. Πάμε τώρα στο ψιλικατζή. Ο ψιλικατζής, θα σου πω αμέσως. Ψηλό πράγματα, ψηλό πιτουργές. Φοβερός. Και ο νεκροθάφτης. Ο νεκροθάφτης, ψόφια πράγματα, νέκρα κτλ. Όχι. Ψόφια πράγματα, ψόφια νέκρα, ναι. Το κάλυψες νέκρα, το κάλυψα. Ένα εφτάς έχω. Και ο ηλεκτρολόγος. Ο ηλεκτρολόγος, φίλε, είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Ο ηλεκτρολόγος. Δεν βλέπω κανένα φως. Δεν βλέπω φως, είσαι φοβερός. Οπότε στα 12 είχες 8. Δηλαδή είσαι καταπληκτικός. Περίμενε, είναι και κάποια άλλα που δεν μου είπες. Τι καμπάρι μου. Η πόρνη λέει, τι λέει η πόρνη, ας πούμε, η κοινή, τι λέει. Άστα, αραχνιάσαμε. Ο φούρναρης. Ψίχουλα, φίλε, ψίχουλα. Δεν έχει ψωμάκι η δουλειά. Είσαι γάτα τελικά, δεν παίρνει. Ο ναυτικός. Άσε, φίλε, πιάσαμε πάτο. Βλέπετε την περίπτωση. Αγόρι μου, γεια σου, Μαλανιδωράκη. Άκουσε, Κωστή μου, θέλω να σε ευχηθώ πραγματικά καλό καλοκαίρι από τώρα, γιατί τώρα... 28 Ιουλίου φεύγουμε για άδεια. Από τώρα! Τι! Συγγνώμη, μετά μπορεί να ξαναπάρω, γιατί εδώ πιάσαν τα μπάνια, Κωστή μου, στο Ιόνιο Πέλαγος, εγώ δίπλα στη θάλασσα, δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα. Αγόρι μου, γεια σου Κούδα, σε φιλώ! Γεια σου Κούδα, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Τράβηξε το τηλεφώνημα αφού με ήθελε να με κάνει τεστ. Ξεκίνησα κρύος, αλλά ζεστάθηκα μετά. Καλημέρα, ναι! Καλά, ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το στερέο, το στερέο. Καλώς το, ναι. Τι ωραία που περνάμε, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς. Μιλάμε ποδοσφαιρικά, διασκεδάζει τον κόσμο, γελάει ο κόσμος, κερδίζει ο κόσμος. Λίγο για τον Βραζιλιάνο, ναι, λίγο για τον Μπούκι. Λίγο για την κλήρωση με τη Βασιλεία. Να θα έρθει ο παίκτη, να ξεκίνησε η προετοιμασία. Να τσουλάνε, να περνάνε οι μέρες, ρε φίλε. Εσείς, συγγνώμη λίγο, Στέλιο. Μόνο εγώ ακούω κύματα. Ναι, ρε. Τι κουί την ακούς, τι γίνεται, κοχύλια που χτυπάνε. Ακούτε τη θάλασσα, την ακούτε. Ναι, ρε φίλε. Όχι σκουπίδια. Όχι πλαστικά. Όχι βρωμογκρινιάριδες από άλλες ομάδες εκτός από τη δική μας. Όχι χλιμίτζουρες, όχι ντουγάνια. Όχι με ψήμυροι ψυχοπλακωτές! Όπως και πολλοί άλλοι πιστεύω συμπαοξίδες, είδα χθες βιντεάκια, είναι πολύ γρήγορος, ματάκι, χουρνταράκι. Έτσι. Αλλά πολύ γρήγορο, παιδί. Επειδή η ταχύτητα είναι το α και το ω, ειδικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον άλλο τον τρελό τον Ενερίκη μπροστά, που έκανε το αγροτικό του στη Ρωσία και δεν θέλει να ξαναφύγει με τίποτα. Έτσι. Γιατί το είπε και χθες. Ήρθα καυτός, λέει, θέλω να μείνω, θέλω να παίξω στον ΠΑΟΚ. Είδα πολλά μάτς. Είδα που ήταν γυρισμένα τα μυαλά του. Είναι. Καταλαβαίνετε, λίγο σε καλούμπι άμα το βάλουν φίλε μπροστά θα είμαστε η πιο γρήγορη ομάδα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ρασβάν. Χειρίστηκε με πολύ επιδέξιο τρόπο και δύσκολους χαρακτήρες και θα καταφέρει και τους τρελούς όσο χρειάζεται, όχι τελείως. Δεν θέλουμε ευνουχισμένους τους τρελούς. Τους θέλουμε σε ένα ψηλό καλούπι αν μπορούμε. Έτσι, όχι, μην πάμε στο άλλο άκρο να μην μπορούν να απαρνηθούν τον εαυτό τους. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτά. Στελάρα σε... Σε ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τέσσερις γραμμές. Ναι, γεια σας.
Καλημέρα Κωστή. Καλό στο παιδί. Ανέστη από Λαγκαδά. Γεια σου ρε Ανέστη από Λαγκαδά. Είσαι έτοιμος, θα παίξει ή έπαιξε χθες, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν έπαιξε, θα παίξει σήμερα. Τέλεια, θα παίξει σήμερα λοιπόν. Είσαι έτοιμος ψυχολογικά, κοίταξε με λίγο στα μάτια. Έτοιμο σε βλέπω. Έτοιμο σε βλέπω, αδερφέ, έτοιμο. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα. Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη. Χώρα, φαγητό και ζώο. Έτοιμο. Θέλω έτοιμος. Από. Από μη. Πώς λέμε μαμά. Πάμε. Εύκολο. Μαλεζά. Ωραίος. Μέση. Μέση. Πολύ ωραία. Μπολόνια. Μπολόνια. Πολύ ωραίος. Ελληνική ομάδα. Μεσσηνιακός, πολύ ωραία. Φαγητό. Μουσακάς. Μουσακάς. Κοντεύεις. Ζώο, από μου. Μοσχάρι. Μοσχάρι, πολύ ωραία. Τέλεια. Το βάζεις και στο φαγητό, άμα θέλεις το μοσχάρι. Με πατατούλες στο φούρνο. Μολδαβία. Πάρα πολύ δυνατός είσαι, φίλε. Πάρα πολύ. Και ήρεμη δύναμη. Πήρες χωρίς κραυγές, χωρίς φανφάρες, με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Οδηγήθηκε σε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Πες μου λίγο να σε βάλω κλήρωση. Ανέστη 038. Ανέστη 038. Θες να πεις κάτι άλλο, Ανέστη, να μην σε κόψουμε. Όχι. Τέλεια. Όχι, υπομονή. Αυτό μια χαρά, φίλε. Ζού μου, ζού, αδερφέ μου. Όλα θα γίνουν την ώρα τους. Όλα. Καθυστερήσαμε λίγο με τις μεταγραφές, αλλά νομίζω ότι θα έρθουν αυτοί που πρέπει. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Ανέστη, σε ευχαριστώ. Πάμε. Έγινε, φίλε, τρίζει η καρέκλα μου. Ή η καρέκλα δεν είναι καλή, εγώ βάρινα. Κάτι πρέπει να το δούμε. Ή. Λες, φίλε. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να μ' αγαπάς. Φήμες. Είναι επικίνδυνο να σε κοιτάω. Φήμες λένε. Φήμες λένε. Φήμες λένε. Ότι. Εχθές. Όχι. Ψέματα είναι. Εχθές. Κατά τη μεσημβρινή ώρα, παρέλαβες δύο εκπάγλου καλονές. Δεν είδες καθόλου το δρόμο, δεν έστριψες πουθενά με φλας. Τα πέρασες όλα με κόκκινο, ανέβηκες σε κάτι πεζοδρόμια, μπήκες σε κάτι χαντάκια. Γιατί και οι δύο που μπήκαν μέσα στο ταξί σου, ήτανε φίλε άγγελοι χωρίς φτερά. Είναι αλήθεια, πες μου. Ψέματα είναι. Ψέματα. Γιατί ήταν άργησες να απαντήσεις. Α, για το μεσημβρινή. Ήταν πρωί και δεύτερον δεν είχαν φτερά. Μόνο εσύ στέλνεις βιντεάκια μέσα από το ταξί. Λοιπόν, την ώρα που ακούς την εκπομπή, οδηγάς και βγάζεις και φωτογραφίες και βιντεάκια. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Ζουμουσού. Αυτό είναι ζουμουσού, αδερφέ μου. Λοιπόν, τι λέγανε τα κορίτσια που ακούγαν την εκπομπή, τι λέγανε τα κορίτσια, για πες. Πεθάνε στο γέλιο, ρε. Πέτυχε τη στιγμή που έλεγε και άλλη Κλέο που έλεγε. Για τα τορμαδάκια. Και κλαίω και κλαίγανε και αυτές γιατί είσαι εγώ λιμάνι. Πάρα πολύ ωραία κορίτσια μπήκαν μέσα στο ταξί σου. Όχι ρε φίλε. Η μία αλήθεια. Καλύτερη από την άλλη θέλω να σου πω. Έτσι. Κάτσε να σου πω το άλλο τώρα, πρόσεξε. Λοιπόν. Τα σορτσάκια που φωτογράφησες από το πεζοδρόμιο. Τα σορτσάκια που φωτογράφησες από το πεζοδρόμιο. Όχι ρε, αφιερωμένο στον τύπο χτες που μας είπε τι πίνουμε. Και στην κοπέλα που ενώ πήρα πριν τις διαφημίσεις, μόλις ξεκίνησαν οι διαφημίσεις, βγήκα έκτος. Λοιπόν, άκου. Μ' ακούς? Ναι. Ντεπον. Παναντόλ. Πόσταν. Ζυρτέ. Με αυτό να φύγουν. Όλα τα χάπια είναι ίδια του Λούμης. Γεια σου Κάραγιαν. Φιλιά. Λοιπόν, πόσες ακόμα? Δύο και τέλος. Μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να κάνουμε και τις κληρώσεις, παιδιά. Έχω πολλά πράγματα να δώσω, εκτός από τον καλύτερο εαυτό μου. Καλημέρα σας, ζουμουσού λέμε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή, ο Βαγγέλης ο 760. Γεια σου, ρε Βαγγέλη 760. Περιμένω να σε γράψω και λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Ζουμουσάδα, φίλε εδώ. Έτσι, πάντα και φάντος να είσαι μας χαρίζει. Ναι, δεν γίνεται, αδερφέ. Τρελά, γούστα και δεν άξυπνα, όμορφα και ωραία. Αγόρι μου. Λοιπόν, έλα να παίξουμε γρήγορα, να μην καθυστερούμε. Πάμε. Να περιμένει και ο άλλος. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, χώρα, φαγητό. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ζώο από κάπα. Έφυγες. Πάμε. Ελληνική ομάδα, Καστοριά. Μπράβο, ξένη ομάδα. Ξένη ομάδα, Κοπενχάγη. Ωραία. Χώρα. Χώρα. Κροατία. Μπράβο. Φαγητό. Φαγητό. Κολοκυθοκεφτέδες. Κολοκυθοκεφτέδες. Διπλό το βάζω αυτό σωστό. Έλληνας παίχτης. Έλληνας παίχτης. Κατσουράνης. Μπράβο. Ξένος παίχτης. Πολύ δυνατός. Ξένος παίχτης. Κοσεϊσάο. Κοσεϊσάο. Και ζώο. Και ζώο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίος είσαι φίλε. Πολύ δυνατός. Βαγγέλη 760 μπήκε στην κλήρωση.
Νεράκι τα είπες, νεράκι γάργαρο φίλε, νεράκι γάργαρο. Μπράβο. Άντε καλημέρα. Φιλιά, γεια σας. Δεν πιστεύω να τα έχετε γραμμένα, θα σας μαλώσω, θα το καταλάβω να ξέρετε. Ναι, γεια σας. Τελευταίο, σήμερα κλείνει φίλε. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, καταρχάς ο παίκτης είτε είναι 19 είτε 29, ο καλός ο παίκτης παίκτης. Α, αυτό που λες. Απλά έτσι, τον 29 λοιπόν, δεν τον παίρνεις για να τον μεταπουλήσεις μετά. Πόσο. Όχι. Έτσι, ενώ αυτό ο 19 είναι άλλο θέμα. Ναι. Όχι ότι τον πήραμε για τον πάγκο για να τον ετοιμάσουμε για τα μακρονιά. Πολύ σωστό και αυτό. Και μα... το Λιμιό πήραμε και έπαιξε όταν του δώσαμε. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Μα να σου πω κάτι. Για να, αποκτήσει, για να αποκτήσει μεταπολιτική αξία, δεν θα κάνει με, την, με τις μπουλντόζες προπονήσεις στη Μεσήβρια. Έτσι. Είναι μην... καλός παίκτης και να παίξει. Αυτό τον και ταχύς και θρασής. Τον άλλο που ήθελα εγώ και έλεγα, δεν θέλω απλό παίκτη, θέλω τον Μπούκι. Ναι. Ούτε τον Κόντε. Γιατί θέλω τον Μπούκι. Είναι... τον έχω δει, πού τον έχω δει. Στον Πλατανιά Χανίων έχει μια καφετέρια η οποία το καλοκαίρι εκεί όλη η περιοχή δουλεύει με Σκανδιναβία. Ναι. Οπότε όλοι αυτοί βλέπουν τα προβλήματά του. Καθόμουν και εγώ με το αφεντικό εκεί πέρα, έναν μαλλιά. Και έβλεπε σε Κοπεχάγη. Και έβλεπα συνέχεια τα προβλήματα της Σκανδιναβίας όταν πήραμε τα ουισκάκια μας το καλοκαίρι. Εκεί τον είδα είναι παστελωτής. Είναι γκολτζής φίλε γεννημένος. Το θέμα ξεσκρίνει είναι ότι είναι στον Κόντε παραδείγματος χάρη τον έβλεπε στην μπάλα να συμβάλλει γκολ. Ναι. Αυτός είναι συμμετοχικός παίκτης. Παίζει με την ομάδα. Κάνει και από μόνος του γκολ. Σωστό. Και αυτό ήθελα να τέτοιο παίκτη. Σωστό. Σωστό. Είναι λοιπόν, άλλο. Κοίταξε, θέλαμε έναν διαφορετικό σε σχέση με τον Μπρίγιοβιτς. Αυτός... Α, μπράβο. Έτσι. Μακάρι. Α, μπράβο. Μακάρι να έρθει. Μπάλα, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Γεια, γεια. Τέλος. Τέλος. Λοιπόν, μαέστρο, θέλω από το... περίμενε, ένα, δύο. Βάλε, βάλε τραγουδάκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Λοιπόν, 22 έχω εδώ. Γράμμα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κανένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Άνοιξε το. Καμένος του Λούμις. Λοιπόν, 22. Θέλω. Μαέστρο, εσύ αποφασίζεις από τα χείλη σου τα φιλίδωνα να κρέμονται όλοι οι ακροατές και όλες οι ακροάτριες. Θέλω. Από το 1 μέχρι το 22 δώσε μου. Καταρχήν να δώσουμε το τριήμερο στο Φιλοξένια στο Λουτράκι Αριδέας. Το 6. Το 6. Το τριήμερο. Πάμε. Άλλο. Για να δώσουμε τα παγωτά. Το 11. Τα παγωτά. Άλλο, το 12. Το 12. Τα γυαλιά. Και τι άλλο έχω πει. Α, και τραπέζι λαδόκολλα ένα ακόμα. Το 19. Τέλειος. Τι θα γίνει με αυτές τις γάτες στο στούντιο. Δηλαδή, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ είναι τα κεντρικά. Εμείς δίνουμε το χαρτί. Να ξέρετε. Εμείς, εδώ είναι τα κεντρικά. Εμείς δίνουμε το franchise. Εδώ είναι τα κεντρικά. Εδώ, εδώ, εδώ. Τρέλα, δεν την πουλάμε, τη μοιράζουμε δωρεάν. Λοιπόν. Πάω να δώσω. Πάμε. Το τριήμερο στο Φιλοξένια κερδίζει ο Νίκος σε 9.71. Χθες. Νίκος 9.71. Νίκο, τηλεφωνείς και λες γεια σας, είμαι ο Νίκος που χθες. Τα γυαλιά. Τα γυαλιά. Η Κωνσταντίνα σε 6.81. Τα γυαλιά. Ακούτε τώρα έτσι. Πάμε για τα παγωτά. Τα παγωτά. Ο Τάσος σε 5.80. Πηγαίνεις τώρα το ζαχαροπλαστείο Νικολαίδη στην Καραολή και Δημητρίου και λες γεια σας, έχω κερδίσει. Έχω κερδίσει ένα κιλό παγωτό. Και τι άλλο δεν έδωσα. Το τραπέζι στη Λαδόκολα. Το τραπέζι στη Λαδόκολα. Η Σοφία σε 6.30. Εντάξει. Λοιπόν, Σοφία, έρχεσαι από εδώ να πάρεις το χαρτάκι σου. Τάσο, πηγαίνεις για τα παγωτά. Στέλνουμε εμείς το όνομά σου, παίρνεις τηλέφωνο να μας δώσεις και το ονοματεπώνυμό σου. Εντάξει, η Κωνσταντίνα τα γυαλιά και ο Νίκος 971 το τρίμερο στο υπέροχο Φιλοξένια. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και των ωραίων εκπομπών, φτάσαμε στο τέλος. Μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές θα είναι στο τέλος. Σας ευχαριστώ, το Σωτήρι Δασκαλάκι που στάθηκε κολόνα δωρικού ρυθμού και με τις μουσικές μας ταξίδεψε σε πραγματικά άγραφα νερά. Πώς το λένε, χαρτογράφητα
Είδα τα των Ερτζιανών. Πω, πω φίλε, τσούχτρας χαμός αυτά. Ανακόντες. Ήταν ο Κωστής Ζαρός στο μικρόφωνο, δηλαδή αφεντο Μουτσουνάρα μου. Ευχαριστούμε τις χορηγούκλες μας. Το Άρτος Χοροπλαστείο Νικολαίδης. Το visualstore.gr, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου. Μακόντιο 29,90, διάβροχα Bluetooth. Ό,τι θέλετε για το σκάφο σας, εκεί θα το βρείτε. Ξαναλέω, μπαίνετε visualstore.gr. Φυσικά Tenda Home, 35 χρόνια. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011. Ό,τι θέλετε σε τέντα, σε αντενεμική ζελατίνα, σε πέργολα, σε μηχανισμό σόμφι. Αυτοί ξέρουν, μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Αυτή είναι η γνήση καλαμαριά, πολύχνη, χαλκιδική. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικά πράγματα θα βρείτε εκεί, υπέροχα. Θα πάτε να φάτε, να γουστάρετε. Μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να ξεμπερδεύετε με τις ουρές στα διάφορα ιατρία, στις διάφορες κλινικές, υπάρχει η λύση και είναι μοναδική, ταυτότητα υγείας ζωής. Στη Euromedica στον Όμιλο 655-655-2310, 65 ευρώ το χρόνο για ένα άτομο, 99 μέχρι 4 άτομα. Και έχετε και μαγνητικές και γενικές αίματος και πες. Ε, κρέατα δεν έκανα, όχι. Τα αφήσαμε τα κρέατα από ένα σημείο και μετά. Τα δώσουμε αύριο τα κρέατα, αδερφέ. Δώσαμε σήμερα, τα πάντα δώσαμε. Τα πάντα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχονται τα παιδιά, η Τρόικα του Λίμπερο. Ζουμου, σου λέμε και κάθε πίκρα και με μπα!